Κυριακή συζήτηση Κάμε με μια τρεις καλημέρα. καλεσμένους, τους κύριους Γιαννάκη Γιαγκουδάκη, Χρήστο Δαμιανού και Πανίκο Ψουρούπα. Με Καλησπέρα. συντονιστή τον Καλώς Θεόδωρο ήρθατε. Τσολάκη, φοιτητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, θα ακουστούν οι απόψεις και εισηγήσει των τριών καλεσμένων σχετικά με όλα όσα ταλανίζουν τον χώρο του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Εύχομαι καλή θέαση. Γεια σας και από μένα. Να ευχαριστήσω αρχικά το Γραφείο του Αθλητισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον κύριο Δημήτρη Ελισσαίο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Να καλωσορίσω με τη σειρά μας τους καλεσμένους μας, τον κύριο Πανίκο Ξούρουπα αρχικά. Γεια σας κύριε Πανίκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς σας ήβραμε έστω και με την τεχνολογία που πλέον μπήκε για καλά στη ζωή μας. Ελπίζω να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση μαζί με τους αγαπητούς συναδέλφους και να απολαύσουν και οι ακροατές σας και οι θεατές που βλέπουν ηλεκτρονικά αυτήν τη συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω κύριε Πανίκο που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου και του Πανεπιστημίου μας. Να καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Δαμιανού. Γεια σας κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ που είστε και εσείς μαζί μας. Καλησπέρα Θεόδωρε, να καλησπερίσω και όλους τους φίλους που είναι μαζί μας και μας παρακολουθούν. Ελπίζομαι κάτι να τους δώσουμε και κάτι, να δώσουμε ένα σωστό μήνυμα στον κόσμο και σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Αυτός είναι και ο σκοπός, κύριε Χρήστο, που σήμερα κάνουμε αυτό. Ο επόμενος μας καλεσμένος, ο κύριος Γιαννάκης Γιαγκουδάκης. Κύριε Γιαγκουδάκη, να σας καλωσορίσω και εσάς με τη σειρά. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε και εσείς την πρόσκλησή μου να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και νιώθω καλά που βλέπω τους παλιούς συνάδελφους έστω και από μέσω της τεχνολογίας. Ελπίζω να κάνουμε μια καλή συζήτηση απόψε, να πούμε πάρα πολλά καλά συμπεράσματα. Εννοείται ότι σίγουρα είμαστε κάτω από δύσκολες συνθήκες καραντίνας. Σίγουρα θα θέλαμε να ήμασταν από κοντά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο σταθμό του Πανεπιστημίου μας. Ωστόσο, βλέπουμε αυτή η κατάσταση να επηρέασε αρκετά και φυσικά επηρέασε αρκετά τον τομέα μας που είναι το ποδόσφαιρο. Κύριε Πανίκο, λίγα λόγια, πώς πιστεύετε εσείς ότι θα επηρεάσει το ποδόσφαιρο ελληνικά και έπειτα το κυπριακό, αυτή η κατάσταση που επικράτει? Καταρχήν, να πούμε ότι όχι μόνο το ποδόσφαιρο, έχει επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας η πανδημία αυτή με τον κορονοϊό. Ευχόμαστε όλοι πρώτα απ' όλα, και πιστεύω ότι και οι συνάδελφοί μου το ίδιο θα πούν, ευχόμαστε πρώτα απ' όλα σε όλον τον κόσμο να έχει την υγεία του, να προσέχει, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, σίγουρα η όλη κατάσταση δεν ικανοποιεί κανένα. Έχουμε στερηθεί πάρα πολλά πράγματα από την καθημερινότητά μας, αλλά ειδικά εμείς του ποδοσφαίρου στερηθήκαμε ουσιαστικά το οξυγόνο της ζωής μας, το ποδόσφαιρο, το γήπεδο. Αυτό που κάναμε μια ζωή ολόκληρη, είτε πριν σαν ποδοσφαιριστές, αλλά και τώρα ως παλέμαχοι, ως θεατές πλέον, αυτός ο κορονοϊός, αυτή η κατάσταση έχει στερήσει από εμάς το θέαμα του ποδοσφαίρου που πιστεύω ότι όλοι μας κάθε Σαββατοκυριακό περιμέναμε τους αγώνες του Σαββατοκυριακού να πάμε στο γήπεδο να απολαύσουμε τα παιχνίδια, ειδικά τώρα στη φάση του play-off και ειδικά στο φετινό πρωτάθλημα που κατά γενική ομολογία είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα που διεξάγονται με πολλές ομάδες να διεκδικούν την έξοδο στην Ευρώπη, αλλά και το πρωτάθλημα. Πράγματι, κύριε Πανίκο, είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα επανέλθουμε μετέπειτα σε αυτό το κομμάτι στο φετινό μας ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως και είπα. Κύριε Χρήστο, τα δικά σας λόγια για αυτή την κατάσταση που επικρατεί και το πώς επηρεάζει το ποδόσφαιρο. Θεόδωρε μου, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο λεφτά, συμβόλαια, τίτλοι, εμπόριο, ΣΥΚΕ, κόκκινη φακέλη. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας
και σαν τέτοιον πρέπει να λαμβάνει μέρος σε όλα τα συμβάντα, καλός ή κακός έχοντων των πραγμάτων. Η νεολαία μας ζητά πρότυπα. Ζητά ανθρώπους να τους παραδειγματίζουν και οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές έχουν αυτόν τον προσόν. Με ήθος, με σωστή συμπεριφορά, να δίδουμε την κοινωνία μας για να βελτιωθούμε, να πάμε μπροστά. Στη σημερινή πανδημία που κινδυνεύει ολόκληρη η οικουμένη, επερίμενα πιο μεγάλη συμμετοχή από το ποδόσφαιρο, τόσο σε οικονομική αλλά και ψυχολογική στήριξη των πασχόντων. Πρέπει το ποδόσφαιρο να ενεργεί περισσότερο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Θεός έδωσε στους ποδοσφαιριστές έναν ταλέντο το οποίο δεν πρέπει να το κρατούν για τον εαυτό τους. Πρέπει να το δίδουμε στο συμπάσχοντα, στον συνάνθρωπο μας και προπάντων τώρα που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μέσα στην κοινωνία. Η πανδημία χτυπά σαν λέλαπα. Τα κακά τα οποία μας περιμένουν είναι πολλά. Αρκετοί συμπατριώτες μας θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Ψυχολογικά, οι ποδοσφαιριστές το ίδιο, αρκετοί θα χάσουν τη δουλειά τους. Τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά, γι' αυτό με σοφροσύνη, με σύνεση, να δούμε όλα τα γεγονότα όπως τους αξίζει και να προχωρήσουμε βοηθώντας περισσότερο τους πάσχοντες. Σωστά τα λόγια σας, κύριε Χρήστο, όπως και τον κύριο Πανίκου προηγουμένως. Κύριε Γιαγκουδάκη, τα δικά σας λόγια για αυτό που επικρατεί, για αυτό το πρωτόγνωρο πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο Πανίκου και τον Χρήστο. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο υγεία να ξεπεραστεί αυτό η πανδημία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Το ποδόσφαιρο είναι σίγουρα μέσα στη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Όμως πρέπει η Ομοσπονδία και όλοι οι φορείς αυτόν τον μεγάλο κενό να το εκμεταλλευτούμε, να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε ορισμένα κακά έχοντα τα οποία είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά με καλύτερη ποιότητα των αγώνων και ούτως ώστε να μπορέσει το ποδόσφαιρο να αφήσει αυτή η προκατάληψη που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όπως είπατε και οι τρεις σας ότι θα επηρεαστούν αρκετά πράγματα τώρα με τον κορονοϊό και είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Βλέπουμε ήδη να επηρεάζεται αρκετά το κυπριακό μας πρωτάθλημα. Αρκετοί συζητούν αν είναι σωστό να επανέρθει ή όχι. Κύριε Γιαγκουδάκη, εσείς τι πιστεύετε, είναι σωστό να επαναρχίσει το πρωτάθλημα? Βασικά αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση και αυτός που πρέπει να πάρει τις αποφάσεις ούτως ώστε να ανοίξει το ποδόσφαιρο ξανά, να αρχίσουν οι προπονήσεις, να πάει ο κόσμος στα γήπεδα, έχει τεράστια ευθύνη, γιατί μιλούμε για μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια. Κρέμονται οι ζωές, όχι μόνο των ποδοσφαιριστών, όλου του κόσμου. Σίγουρα από την τεχνική πλευρά οι ποδοσφαιριστές θέλουν χρόνο να επανέλθουν στην κανονική φόρμα τους. Αυτό πρέπει να το δούμε. Έχει επηρεαστεί επίσης και τα οικονομική κατάσταση του ποδοσφαίρου. Ένα άλλο θέμα το οποίο ίσως συζητήσουμε αργότερα. Αυτή την λεγόμενη κόντρα που υπάρχει μεταξύ ποδοσφαιριστών και Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Πιστεύω αν δοθεί χρόνος ούτως ώστε να γίνει η προπόνηση πιο καλή και το πρωτάθλημα να καθυστερήσει λίγο να ξεκινήσει, θα δούμε καλύτερα αποτελέσματα και θα νιώσουμε πιο ασφαλείς. Και οι αθλητές και ο κόσμος ο οποίος θα παρακολουθεί τα παιχνίδια. Πιστεύετε είναι εφικτό με την προθεσμία που έχει δώσει η UEFA για τη δήλωση των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην Ευρώπη?
Η UEFA είπε ορισμένα πράγματα, όμως εάν εξετάσουμε τις χώρες καθεμιά, είναι διαφορετικά τα δεδομένα της. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Απλώς η UEFA έχει δώσει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν για να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και τις υποχρεώσεις των ομάδων. Όμως εμείς γνωρίζουμε καλύτερα κάθε χώρα ποια είναι τα προβλήματα και ποιοι είναι οι κινδύνοι. Αυτή πιστεύω πρέπει να υπάρξει μια γενική συνεννόηση μεταξύ όλων των ομοσπονδίων, ούτως ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα πρωταθλήματα. Σίγουρα αυτό είναι το ζητούμενο και από την UEFA και από τον οποιοδήποτε φίλαθλο που αγαπά το ποδόσφαιρο. Κύριε Πανίκο, η δική σας άποψη, μιας και είσαστε και στη Cita Vision, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα γίνεται αρκετό ο χάος με τα εισοδήματα των ομάδων, γνωρίζετε καλύτερα από αυτά. Εσάς ποια είναι η άποψή σας για το πρωτάθλημα, τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν πιστεύω ότι όπως ο Γιάνγκος αλλά και ο Χρήστος θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι η ευχή όλων μας είναι να τελειώναν τα πρωταθλήματα μέσα στο γήπεδο κανονικά. Από εκεί και πέρα όμως εγώ προτεραιότητα στη ζωή μου είναι το θέμα υγείας. Εάν και εφόσον οι αρμόδιοι και οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία των ποδοσφαιριστών και του κόσμου, το θεωρώ επικίνδυνο να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω όμως ότι η ευχή όλων θα πρέπει να είναι και ο πρώτιστος λόγος που θα πάρθει μια απόφαση, θα πρέπει να είναι η υγεία. Από εκεί πέρα τα άλλα όλα θα πάνε και έρχονται που λέμε στην καθημερινότητα, και τα οικονομικά και ο πρωταθλητισμός, τα πάντα. Η υγεία του ανθρώπου δεν επανέρχεται, μη γέννητο να υπάρξει οτιδήποτε. Θα πρέπει αυτοί οι αρμόδιοι και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Προσωπική μου άποψη, πρώτιστος λόγος είτε επανέναρξης είτε διακοπής του πρωταθλήματος θα πρέπει να είναι η υγεία των αθλητών, αλλά και όσων ασχολούνται, δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, είναι team προπονητές, είναι πολλοί κόσμος που ασχολείται με την καθημερινότητα μιας προπόνησης ή ενός αγώνα, και θα πρέπει να υπάρξει η ασφάλεια της υγείας. Από εκεί και πέρα, ευχή όλων μας θα ήταν να δούμε να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα μας ή καλύτερα να μην είχε διακοπή καθόλου. Όμως, με τα νέα δεδομένα που επικρατούν σήμερα στη ζωή μας, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθει η απόφαση με κύριο κριτήριο την υγεία του ανθρώπου. Πιστεύετε ότι τη δεδομένη στιγμή με όλα αυτά που γίνονται οι παράγοντες και οι αρμόδιοι εξετάζουν σωστά τον παράγοντα υγεία? Θεωρώ γενικά με τα όσα έχουμε, ειδικά με ο τρόπος που έχουν χειριστεί και η κυβέρνηση αλλά και οι επιστήμονες οι οποίοι καθημερινά ενημερώνουν τον κόσμο, βλέπουμε με την άρση κάποιων εμπεριοριστικών μέτρων ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με το κομμάτι επανέναξης του ποδοσφαίρου, θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση άμεσα για να μπορέσουν και οι ομάδες να καταφέρουν να κάνουν μια μίνι προετοιμασία στην οποία να φέρουν τον αθλητή σε τέτοιο βαθμό που το ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα εναπομείναντα 9 παιχνίδια. Ξέρουμε πολύ καλά και οι τρεις μας και εσύ, ότι δεν είναι, ο αθλητής δεν είναι μηχανή, δεν είναι ένα κουμπί που πατήσεις για να ανάψεις το φως. Έχουν αποχή από τις προπονήσεις πέραν του ένα μήνα ήδη, περίπου 40 μέρες. Και ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι τουλάχιστον το μήνυμο που μπορεί να θα χρειαστούν 3 με 4 εβδομάδες να επανέλθει ξανά σε ένα επιλεπτόριο που να μπορεί να αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αρμόδιοι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Για μας ευχή όλο μας είναι να ξαναδούμε το ποδόσφαιρο ξανά στα γήπεδα και να το απολαμβάνουμε. Όμως επαναλαμβάνω,
Τουλάχιστον προσωπικά για μένα, πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Τα άλλα, μπορούμε, ποδόσφαιρο μπορούμε να έχουμε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κύριε Χρήστο, εσάς η προσωπική σας άποψη μετά από τις δύο απόψεις του κύριου Πανίκου και του κύριου Γιάννου. Ναι, οι φίλοι δηλώσαν και οι δύο για την υγεία, τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Και έρχομαι και λέω, καταρχήν, δίδω συγχαρητήρια στις κυβερνήσεις της Γαλλίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Σκοτίας και άλλων χωρών που πήραν μία απόφαση. Εγώ δεν λέω αν είναι σωστή ή λάθος, αλλά έφυγαν κάποιους ανθρώπους από με βάρος. Ένα κατεβούμε προπόνηση, ένα θα κατεβούμε προπόνηση. Ένα παίξουμε, ένα θα παίξουμε. Τώρα, να πιάμε συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Αυτά τα παιδιά έχουν 9 εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσουν, όπως είπατε, τις 18 Μαΐου, που κάθονται. Άρα, η φυσική κατάσταση τουλάχιστον θα είναι στο επίπεδο του 30%, να μην πω και πιο κάτω. Εντάξει. Όμως, το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, κατά την ταπεινή μου την άποψη, δεν είναι η φυσική κατάσταση. Είναι η ψυχική υγεία, η ψυχική υγεία των ποδοσφαιριστών. Είναι και αυτή, και διερωτούμε γιατί οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές δεν ζήτησαν για κάτι περισσότερο για να προφυλάξουν τον εαυτό τους. Το μόνο που ακούμε είναι να συζητούν εάν θα χάσουν ή αν δεν θα χάσουν λεφτά. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να χάσουν λεφτά οι άνθρωποι. Όταν έχουν ένα συμβόλαιο, να βρεθεί μια φόρμουλα που να τους αφήνει όλους ικανοποιημένους. Να μην χαθούν λεφτά. Αλλά να μην λαμβάνουν υπόψη τη δική τους την υγεία. Η ψυχική υγεία που είναι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Έχει κανέναν που μας πονέ, πέρασε το φόβο αν εγκόλλησε, αν δεν εγκόλλησε. Δηλαδή αυτός ο γιος είναι απρόσμενος. Ευνηδιάζει. Δεν ξέρεις, πάει να ψουμίσει και έρχεται σπίτι και φοβάσαι να κοντέψεις τα παιδιά σου, μήπως και κολλήσεις κανένα. Είναι αυτό που μας ευνηδίασε. Γι' αυτό δεν πρέπει να παίζουμε με τις αποφάσεις. Πρέπει να είμαστε σταθεροί. Πρέπει να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Πανίκο και Γιάννη μου, φανταστείτε αύριο σε μια στατική φάση, ρε παιδιά, σε ένα κόρνιο, που γίνονται σφαγές και χάμε. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει κίνδυνος να κολλήσεις τον ιό σε τέτοιες καταστάσεις, πού θα τον κολλήσεις, μες στο κουρίο. Το πιο δύσκολο επάγγελμα κατά εμένα μετά τους γιατρούς, είναι τα ομαδικά αθλήματα. Ύστερα μας λέουν χτες και μας είπαν και οι ειδικοί, να κάνουν γκρουπ, λέει. 6 ποδοσφαιριστές, κρουπ, προπόνηση. Μα και σκήτα λοδρομία που να κάνει. Υπάρχει, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Είναι ομαδικό άθλημα, θέλει συνεργασία. Για όνομα του Θεού. Και μετά, δηλαδή, 4 κρουπ. Οι προπονητές, οι μασέρ, οι φροντιστές, θα είναι στο γήπεδο που το πρωί είναι η ώρα 8, μέχρι η ώρα 8 τη νύχτα για να προπονήσουν όλους. Είναι απαράδεκτα. Ή παίρνεις μια σωστή απόφαση ή δεν παίρνεις. Η ταπεινή μου η γνώμη είναι ότι σταματούμε, αλλά τι θα κάνουμε. Να μην ξεχνούμε εκείνα τα οποία έγιναν πριν 2 μήνες. Να μην ξεχνούμε ότι καταντήσαμε το ποδόσφαιρο μας χωρίς να είναι έγκυρο. Και τι το καταντήσαμε. Να μην ξεχνούμε ότι επήρα διαιτητές, ότι στήσαν παιχνίδια στα δικαστήρια. Εφεράμε ξένους διαιτητές. Οι διαιτητές μας και λυπούμε πάρα πολύ, το λέγω, πάρα πολύ. Η φετινή τους χρονιά ήταν η χειρότερη τους χρονιά. Τι πρωτάθλημα θα ξεκινήσει, Θεοδόρε? Ποιος αύριο θα δεχτεί οποιοδήποτε λάθος μέσα στο γήπεδο, μετά και από αυτήν την κατάσταση που ζούμε. Κύριε Χρήστο, αυτά που λέτε... Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και αυτά θα τα αναλύσουμε και σήμερα, γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα προβλήματα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Εγώ αυτό που θα πάρω από εσάς είναι ότι δεν πάρθηκε μια οριστική απόφαση από τους αρμόδιους και δίνουν την ευκαιρία σε παράγοντες ομάδων να κάνουν αυτό τον ήχο, έναν ήχο κακό πιστεύω για το άθλημα, και θέλω να το σχολιάσουμε λίγο. Αυτά που γίνονται από τους παράγοντες και από ΠΑΣΠ και από ομάδες
κυριότερα για μισθούς, για πρωταθλήματα, για θέσεις Ευρώπης. Κύριε Γιαγκουδάκη, ο λόγος σε εσένα. Είναι ένα μεγάλο πολυσύθετο θέμα. Θεόδωρε μου, να συμπληρώσω κάτι και να μιλήσω ο κύριος Κουβιάν, να συμπληρώσω κάτι. Έναν καλό που είδα σε αυτήν την περίπτωση με τον κορονοϊό, έναν καλό, ήταν ότι η κυβέρνηση μας άκουσε για πρώτη φορά τους ειδικούς επιδημιολόγους και λοιμοξολόγους. Τους ακούσαν και γι' αυτόν είχαμε και αυτά τα καλά αποτελέσματα. Εγώ, εσείς, οι παράγοντες, δικαιούμαστε, είναι δημοκρατία, να λέμε την άποψή μας. Να λέμε την άποψή μας. Όμως, τις αποφάσεις πλέον, αφού υπάρχει μέσα ζωή και θάνατος, δεν πρέπει να τις παίρνει ο κάθε παράγοντας, αλλά να τις παίρνουν οι ειδικοί. Και αν μας λέουν οι ειδικοί ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να τα ακολουθήσω. Εντάξει. Ο λόγος σας, εσάς, κύριε. Ανάγκη μου μιλάς. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ πολυσύχητο θέμα το ποδόσφαιρο, με μεγάλα προβλήματα, υπάρχουν αρκετές εισηγήσεις και εκτός αυτού είχαμε και αυτή την πανδημία και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βγαίνουν αποφάσεις βάσει το συμφέρον της κάθε κατάστασης ή των σωματείων ή των ποδοσφαιριστών ή της ομοσπονδίας. Αυτή η περίπτωση πρέπει να ξεχωριστεί. Δηλαδή, εγώ περίμενα από την Ομοσπονδία, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, να βγάλει μια απόφαση για θέμα ασφάλειας, ότι το ποδόσφαιρο σταματά μέχρι εδώ, για να είμαστε τελείως ασφαλισμένοι, να συμβουλευτεί, αν έχει δική της ομάδα ιατρών, που πιστεύω ή θα δημιουργηθεί ή θα συμβουλευτεί μια επιστημική ομάδα ή της κυβέρνησης, που θεωρώ ότι μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για την προστασία των πολιτών της, ούτως ώστε να ξέρουν και τα σωματεία και οι ποδοσφαιριστές που θα βασίζονται. Μετά υπάρχει, όπως είπε και ο Χρήστος και ο Πανίκος, τα συνεχόμενα προβλήματα που υπάρχουν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, τα προβλήματα που πριν ένα μήνα υπήρχαν, ήταν με τεράστια προβλήματα και τα εξεγάσαμε. Και πιστεύουμε, ας πούμε, ότι με την άρξη του πρωταθλήματος θα είναι όλα με λίγη γάλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην Ομοσπονδία θέλει πάρα πολύ δουλειά και από τα σωματεία. Πρέπει να σταματήσουν πλέον να συμπεριφέρονται οι διοικήσεις των σωματείων βάσει των οικονομικών τους. Διότι των ποδοσφαιρών υπάρχουν κανονισμοί, πρέπει να βελτιωθούν οι κανονισμοί. Υπάρχει συναγωνισμός από τον πρώτο μέχρι τη 14η ομάδα της πρώτης κατηγορίας, πρέπει να υπάρχει συναγωνισμός για να ανεβεί και η ποιότητα. Ενώ τώρα βλέπουμε, όπως αναφέρθηκε νομίζω ο Πανίκος του είπε, υπάρχει συναγωνισμός διότι 6-7 ομάδες, ας πούμε, διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό είναι γεγονός, όμως αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι τι ποιότητα ποδοσφαίρου υπάρχει στη γη. Με να υπάρχει συναγωνισμό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και ποιότητα σε ένα πρωτάθλημα μιας χώρας. Και επίσης πρέπει να δούμε και το επίπεδο των Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Εγώ και ο Πανίκος και ο Χρήστος που είμαστε της παλιάς γενιάς, μπορούμε να σας πούμε, 10, 20, 30 ποδοσφαιριστές της παλιάς εποχής, που είναι πάρα πολύ καλύτεροι ποδοσφαιριστές που την εποχή του 2020. Και δεν έπαιρναν τίποτε και δεν είχαν τις ανέσεις τις οποίες έχουν οι σημερινοί ποδοσφαιριστές ή ακόμα και οι τηλεοράσεις. Άρα το θέμα, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει, μια και μας επήρε αυτή η πανδημία και ελπίζω να την ξεπεράσουμε τις επόμενες εβδομάδες τελείως, πρέπει να γίνει μια σύσκεψη, να μπουν όλα κάτω, να γίνει ένα πρωτάθλημα πιο υγιέστατο πρωτάθλημα, διότι ο κόσμος, για να απολαύσει το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να κάθεται στα καφέ να το βλέπει από την τηλεόραση μόνο. Για να απολαύσει το άθλημα, πρέπει να δει τον αθλητή, να έρθει σε επαφή μαζί με τον αθλητή, να νιώσει τον ήχο του ποδοσφαίρου, να βλέπει όλο το γήπεδο. Όλο το γήπεδο. Όπως ήταν παλιά,
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται τηλεοράσεις. Χρειάζονται τηλεοράσεις για πολλά θέματα. Όμως, το ποδόσφαιρο πρέπει να το απολαμβάνεις, να απολαύσεις τον αντίπαλο. Όχι μόνο την ομάδα σου. Να καταλάβουν οι φίλαθλοι και οι παράγοντες ότι στο ποδόσφαιρο κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει μια ισοπαλία. Έτσι είναι το παιχνίδι. Δεν μπορεί να κερδίζουν όλοι. Εμείς πάντα θέλουμε να κερδίζουν όλοι με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, είναι μια πηγή που δημιουργά πολλά προβλήματα. Δηλαδή και οι παράγοντες θέλουν να κερδίζουν πάντα οι ομάδες τους και οι φίλαθλοι θέλουν να κερδίζουν πάντα οι ομάδες τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πιστεύω είναι αθλητικό ιδεώδες, κύριε Γιάννου, εδώ, που νομίζω λείπει από το κυπριακό μας ποδόσφαιρο. Μα έχει χρόνια, για να καταλάβετε, κάτι που λείπει τώρα πάρα πολύ. Εμείς παίζαμε ένα Απόλλων Ομόνοια, Απόλλων ΑΕΛ τότε, με 15-20.000 κόσμο μες στο. Μπορεί να έχει κάτι μικροφασαρίες, ας πούμε, μπορεσμένους ανεύθυνους. Όμως, όταν τελειώνει το παιχνίδι, μπορεί να πίναμε, ας πούμε, με τον Πανίκο και ο Χρήστο, να πίναμε καφέ μετά από μια ώρα. Είμαστε φίλοι, ενώ τώρα δεν βλέπεις την εγκαταστάση. Δηλαδή, λέμε επαγγελματισμός. Ο επαγγελματισμός δεν είναι μόνο τα λεφτά που κάνει ο ποδοσφαιριστής. Ο επαγγελματισμός σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Τι είναι αυτό εντάξει που δεν γίνεται αυτό, κύριε Γιάνγκουδάκη? Για ποιο λόγο χάλασαν οι σχέσεις μεταξύ? Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν πρέπει να εμπεδωθεί από μικρή ηλικία ότι παίζεις ποδόσφαιρο για να το απολαύσεις. Μετά σε ένα άλλο στάδιο, όταν γίνεις επαγγελματίας, σημαίνει εσύ σαν ποδοσφαιριστής. Πρέπει να κάνεις θυσίες, να προπονηθείς σωστά, να κάνεις θυσίες. Όχι, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Μετά άλλο στάδιο οι ομοσπονδίες να καταλάβουν ότι πρέπει να αυξήσουν, βοηθούν τα λεφτά, βοηθούν τον αθλητή να γίνει καλύτερος. Δεν είναι μόνο να πιάνουμε λεφτά και να πιάνουμε ποτάθλημα για να λιμώνουμε τα ταμεία των σωματείων. Μετά, όταν ερευνήσεις, ας πούμε ένα θέμα, όταν ερευνήσεις τη διαχείριση των λεφτών που κάνουν τα σωματεία, είναι ας πούμε ένα 60-70% λάθος. Χαμένα λεφτά του αέρα. Καταλαβαίνετε. Οι παράγοντες πρέπει να ελέγχονται. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σωματείο από φίλαθλος, λες να μπω σε ένα συμβούλιο μιας ομάδας για να γίνω παράγοντας. Για να μπεις, πρέπει να ελέγχεσαι ποιος είσαι, τι κάνεις, για ποιον λόγο είσαι ζαμί, ας πούμε. Διότι έχεις να κάνεις με αθλητές. Δηλαδή μπορεί ένας αθλητής 40 χρονών, 38 χρονών και έχει και χιλιάδες αθλητές που είναι 15-20 χρονών. Είναι αθλητές. Δεν μπορεί κάποιος να μπαίνει μέσα στα σωματεία ανεξέλεκτα για να κάνει τον παράγοντα και να μην ξέρει και η Ομοσπονδία και η αστυνομία και όλοι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, διότι συνταγάζει με μωρά, ειδικά οι μικρές κατηγορίες είναι χιλιάδες μωρά. Άρα υπάρχουν... Ναι, συνεχίστε, κύριε Γιάννου. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ξέρουν ήδη δυστυχώς και τους βλέπω καμιά φορά, ας πούμε, στις τηλεοράσεις που κάνουν συνεδριάσεις. Και γελώ, διότι προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι ήδη που το δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Και κάθονται, ας πούμε, 10 άτομα να λύσουν το πρόβλημα το οποίο δημιουργούν ήδη. Είναι απίστευτα πράγματα που γίνονται στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Και το λυπηρό είναι ότι υπάρχει η πρώτη ύλη στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ταλέντα. Εγώ είχα δουλέψει και στην εθνική ομάδα στους Under 19 για 4-5 χρόνια και χρόνια στις ακαδημίες που μου αρέσει. Ήθελα πάντα να μεταφέρω τις γνώσεις μου σε νεαρούς για να γίνουν καλύτεροι από μένα. Ταλέντων υπάρχει. Υπάρχουν γυμναστές που είναι έξυπνοι. Μπορούν να γίνουν γυμναστές του ποδοσφαίρου με σωστή διαχείριση. Υπάρχουν και καλοί παράγοντες που θέλουν να βοηθήσουν τα σωματεία. Αυτή η ύλη, την οποία χειρίζεται η Ομοσπονδία σε διάφορους τομείς, πρέπει να γίνει πιο σοβαρή. Πιο σοβαρή. Για να μπορέσει το ποδόσφαιρο να χτίσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Σε όλες τις χώρες τις σοβαρές του κόσμου, δηλαδή μιλάμε Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, την ευθύνη της ανάπτυξης των ποδοσφαιριστών, του επίπεδου δηλαδή, την έχει ο σύνδεσμος προπονητών της κάθε χώρας. Με συμβουλεύει την Ομοσπονδία ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν,
για να γίνει καλύτερο ποδόσφαιρο. Το επίπεδο που ενδιαφέρει και το επίπεδο τραβά τον κόσμο στα γήπεδα. Ενώ ο κόσμος τώρα, μια που δεν πηγαίνει στα γήπεδα, είναι εκτός της προκαταλήψης, είναι γιατί δεν βλέπει και θέα. Άρα, εμείς στην Κύπρο, είδατε καμιά φορά, εδώ και εγώ δεν είδα τόσα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο και στην Ομοσπονδία. Διότι έκανα 18 χρόνια στην εθνική ομάδα από το 1977 μέχρι το 1995 που σταμάτησα. Έκανα και 4 χρόνια ομοσπονδιακό προπονητή. Είδα καμιά φορά η Ομοσπονδία να μην λαμβάνει υπόψη το σύνδεσμο προπονητών ή να έχουμε, ας πούμε, γραφεία να γίνονται αναλύσεις. Έχουμε τη σχολή ποδοσφαίρου μόνο, που είναι η δουλειά της εν άλλη και προσπαθεί να κάνει ορισμένους τομείς, τις οποίες δεν προλαβαίνεις. Ή να βλέπουμε... Ναι, κύριε Αγγουδάκη, γιατί θέλω να κλείσουμε λίγο τον τομέα της κατάστασης του κορονοϊού με το πρωτάθλημα και να επανέλθουμε μετά σε αυτά τα προβλήματα, γιατί είναι αρκετά και έχω αρκετές ερωτήσεις. Κύριε Πανίκο, σε διακοπή του πρωταθλήματος, οριστική διακοπή. Γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να γίνεται ένας άλλος για τη θέση του Champions League. Τι πιστεύετε ότι είναι σωστό να γίνει? Είναι πολύ απλό, πιστεύω. Σε περίπτωση διακοπής υπάρχει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Θα πρέπει να τηρηθεί με βάση το καταστατικό. Δεν μπορώ εγώ ή κάποιος οποιοσδήποτε πλέον να αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ο καταστατικό, το οποίο προνοεί κάποιους κανονισμούς. Θα πρέπει να πάρθει μία απόφαση, είτε ναι είτε όχι, σε περίπτωση όχι διακοπής, υπάρχει το καταστατικό και θα προχωρήσει με το καταστατικό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί ο καθένας, γιατί έτσι με συμφέρει σήμερα, πρέπει να γίνει έτσι ή πρέπει να γίνει αλλιώς. Υπάρχει το καταστατικό. Με βάση το καταστατικό προχωράς. Τελειώνεις. Πολύ απλό. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Θα πρέπει να πάρθει μία σοβαρή απόφαση από τους αρμόδιους και με βάση το καταστατικό, και απαντώ και την ερώτησή σας, ότι με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας προχωράς. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Απλά γίνεται ένας άλλος τις τελευταίες δύο μέρες με την ανόρθωση να λέει ότι θα κινηθεί νομικά για να διεκδικήσει τη θέση του Champions League. Ναι, ξέρετε, ο καθένας, αν ήταν πρώτον το ΑΠΟΕΛ, θα φώναζε και η Ομόνια. Αν ήταν πρώτος ο Απόλλωνας, θα φώναζε η Ανόρθωση και πάει λέγοντας. Ο καθένας βλέπει το δικό του συμφέρον και αυτό είναι πολύ άσχημο. Εγώ επαναλαμβάνω, εμείς πλέον που είμαστε παλέμαχοι και δεν έχουμε ούτε συμφέρον ούτε οτιδήποτε για να εκμεταλλευτούμε, επαναλαμβάνω ότι η προσωπική μου άποψη θα ήταν ό,τι καλύτερο να τελειώσουμε το πρωτάθλημα και όποιος είναι ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός, αν θέλετε, να έρθει πρώτος, να έρθει δεύτερος, ανάλογα. Εάν όμως σε περίπτωση διακοπής, επαναλαμβάνω, υπάρχει έναν καταστατικό το οποίο τα ίδια τα σωματεία έχουν υπογράψει από την μέσω της εκτελεστικής της Ομοσπονδίας και θα πρέπει να τηρηθεί. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορεί να αποφασίσει ο Ξούρφας πρέπει να πάει ο Απόλλωνας ή το ΑΠΟΕΛ ή η Ομόνια ή η Ανόρθωση. Υπάρχει ένα καταστατικό, όπως υπάρχει φαντάζομαι και σε όλες τις άλλες ομοσπονδίες. Ήδη εγώ πριν λίγο διάβαζα για την Γαλλία που έχει ανακοινώσει την διακοπή, έχει ανακοινώσει πριν μια ώρα η Ολλανδία. Φαντάζομαι και πολλές άλλες χώρες θα αποφασίσουν λίγα συντόμως, διότι τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ στενά. Άρα έτσι η δική μας η ομοσπονδία θα πρέπει να πάρει μια απόφαση τελεσίδικη για να ξέρουν και ο αθλητής και οι ομάδες, οι παράγοντες, αλλά και όλοι μας, ο κόσμος, ότι ναι, συνεχίζουμε με τους περιοριστικούς όρους, διακοπή και λαμβάνουν μέρος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Άρα υποστηρίζετε ότι αυτός ο άλλος που γίνεται δεν ωφελάσε τίποτε, εφόσον υπάρχει ένα καταστατικό που θα ακολουθήσει εγώ. Είναι ξεκάθαρο, Θεόδωρε, ότι στην Κύπρο, και θα συμφωνήσω και με τον Γιαννουδάκη όσον αφορά τις ακαδημίες, όλων αυτών το κεφάλαιο ποδόσφαιρο, θα τα πούμε και πιο αργότερα, φαντάζομαι. Καταρχήν, για να μπορείς να είσαι σωστός, θα πρέπει να υπάρχει η σωστή παιδεία. Και δεν μιλώ μόνο για το ποδόσφαιρο, μιλώ γενικά και στη ζωή.
Και η παιδεία, η ποδοσφαιρική, ξεκινά από το σπίτι πρώτα απ' όλα, μετά πάει στις ακαδημίες, μετά πάει στα πιο ψηλά επίπεδα μέχρι να γίνει κάποιος επαγγελματίας, να έχει τη σωστή παιδεία για να μπορεί να αντιμετωπίσει το ποδόσφαιρο με σωστό μάτι. Και επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ απλό για μένα. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει η Ομοσπονδία να πάρει τις αποφάσεις της και με βάση την προκήρυξη της Ομοσπονδίας να πάρθουν οι τελεσίδικες αποφάσεις. Δεν μπορεί να μένει στο ακουστικό όλος ο κόσμος, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα οι ποδοσφαιριστές, και να αναμένουν μέχρι να αποφασίσουν οι παράγοντες το τι μέλη γενέστε με την συνέχιση ή τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να πάρθει άμεσα μία απόφαση, όποια και να είναι αυτή. Υπάρχουν οι αρμόδιοι, υπάρχει η Ομοσπονδία, είναι δουλειά δική τους, να αποφασίσουν, να ανακοινώσουν στον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος τι μέλη γενέστε και με βάση την προκήρυξη να προχωρήσουν, όπως κάνουν όλες οι χώρες. Πολύ απλά. Θα πρέπει να φύγουμε τώρα λίγο από το κομμάτι αυτό. Νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε άλλο. Να πάμε σε αυτό που είπε ο κύριος Γιαγκουδάκης και ο κύριος Πανίκος. Τώρα, για τις υποδομές που υπάρχουν στην Κύπρο, στο ποδόσφαιρο, στις ακαδημίες. Κατά την άποψή σας, κύριε Χρήστο, τι πιστεύετε ότι φταίει και δεν βγαίνουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές όπως έβγαιναν στα δικά σας χρόνια παγιά? Να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα που αφορά και τον Πανίκο και τον Γιαννάκη. Τους δύο τους Μάριους τους είχαμε από 13, Μάριος Αγαθοκλείος, Μάριος Χριστοδούλου, Ρίκος Χριστοφή. Από 16 χρονών, από 15 χρόνια προπονιούνταν με την πρώην ομάδα και στα 16 τους επέξαν ποδόσφαιρο. Είναι να παίξεις, ρε Θεοδόρη. Άμα σου δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστείς, να νιώθεις μια ασφάλεια. Εμείς τώρα βάλαμε έναν Κυπρέο, βάλαμε τον 10 λεπτά και ύστερα βγάλαμε τον... Δεν του διάς πραγματική εμπιστοσύνη, δεν του διάς ευκαιρία, διότι το ταλέντο για να βγει πρέπει να παίξει. Πρέπει να προπονηθεί. Δεν γράφει πας στο μέτωπο κανένας ότι είσαι ταλέντο, είσαι ποδοσφαιριστής. Όχι. Και εμείς δεν δίδουμε ευκαιρίες με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, μα είναι η UEFA. Όχι, κύριε, είμαστε ένα μικρό κράτος. Μπορούμε να ζητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν τα ζητούμε. Ξέρεις γιατί δεν τα ζητούμε? Για να μην χάσουμε τις θέσεις. Εμείς και ενδιαφέρει μας του τι έχουν τις θέσεις. Και θα το έλεγα και το λέω και δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν έχω προσωπικό όφελος. Εγώ θέλω να προσφέρω, έχω κάποιες γνώσεις να τις λέω και δεν με ενδιαφέρει. Οι περισσότεροι καρεκλοκένταυροι πιάνουν τις θέσεις απλώς για να τις έχουν. Όχι γιατί αγαπούν το άθλημα, γιατί έχουν γνώσεις, γιατί θέλουν να προσφέρουν. Κάμετε έναν κανονισμό μεταξύ κυριών. Κύριοι, πρώτη κατηγορία. 10 Κυπρέοι, 10 ξένοι. Τότε να παίξουν και οι Κυπρέοι. Όχι, λαλή, να φέρνουμε 18. Μα φέρνεις 18 ξένους, πώς θα δώσεις την ευκαιρία στον Κυπρίο? Ή γιατί ο γονιός να φύγει το παιδί του να κατεβεί προπονήσεις όταν ξέρει ότι ένα 10% υπάρχει για να παίξει ποδόσφαιρο? Ποιος φταίει αυτό το πράγμα? Ποιος φταίει? Ναι. Αφού δεν ξέρεις ποιος διοικά το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ποιος το διοικά? Πάσουν για μένα οι προέδροι, πίνουν τον καφέ τους, τον τούτον τους, κάνουν αποφάσεις εν ειδική. Πιστεύεις ότι εγώ έχω πάρα πολλά καλές σχέσεις γιατί σπούδασα στα πρώην Τσεχοσλοβακία, με Σλοβακία και Τσεχία. Μέσα στις ομοσπονδίες είναι όλοι οι συμμαθητές μου ή άλλοι με δοκτοράτα, με ειδική στο ποδόσφαιρο κλπ. Εμάς δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί του ποδοσφαίρου μέσα στην ομοσπονδία. Ένα σύμβουλο σωστό που να έχει ήθο. Διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ήθο στο Κυπριακό ποδόσφαιρο με 80 κόκκινου φαγγέλου σε όδωρε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ήθο.
Και εν τούτο που τώρα μας δίδεται μια ευκαιρία με την πανδημία που βλέπουμε και σηκώνεται η τρίχα μας τι συμβαίνει, ίσως και αλλάξουμε ποτέ μυαλά. Διότι τούτος ο τόπος έχει πολλούς μορφωμένους ανθρώπους με αξία που μπορούν να βοηθήσουν σε όλους τους τομείς. Αλλά ξέρεις τι τους κάνουν τους ανθρώπους. Μόνο να μα βρεθούν τυχαία όπως τώρα οι γιατροί που τυχαία ευκήκαση και δείξαν μας είναι τα ικανούς ανθρώπους έχουμε. Κλωτσούμε τους. Εν τους θέλουμε. Εν κάνουν. Πρέπει να είσαι πολιτικός. Να μιλάς άλλα και να καταλάβει ο κόσμος άλλα. Πού σου νεύκο, πού πάει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει σοβαρότητα. Θέλει αγάπη. Θέλει πάνω απ' όλα αγάπη. Και να καταλάβεις ότι τώρα τα μωρά πρέπει να τα δεις διαφορετικά. Εμείς έχουμε τους κλωτσοσκούφι. Δεν θα φύγει κανένας ποδοσφαιριστής. Χριστό, για να προσθέσω ένα κομμάτι, να σας θυμίσω όλους και όλου του κόσμου που μας ακούει ότι το ΑΠΟΕΛ την περίοδο που έπαιξε στα παιχνίδια τότε με τη μεγάλη πρόκληση τότε στο Champions League, και παιχνίδια τα οποία παίζαν 6 Κύπροι ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα. Μάλιστα. Το ΑΠΟΕΛ είναι καταγραμμένο εκεί στην ιστορία. Εγώ το παρακολουθούσα. 6 Κύπροι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, Χαραλαμπίδης, τώρα δεν θυμάμαι. Κατσάς, Ηλία. Ήταν 6 παίκτες. Ήταν μέσα στην τη χρυσή ομάδα του ΑΠΟΕΛ που πήγε μέχρι στους 8 του Champions League. Άρα η δικαιολογία δεν έχουμε καλών ταλέντων ή δεν έχουμε καλούς παίκτες δεν υπάρχει. Ταλέντων υπάρχει, παίκτες υπάρχουν, παίκτες μπορείς να δημιουργήσεις. Μπορείς να τους δημιουργήσεις με δεδομένο ότι ξεκινήσεις από μικρές ηλικίες με σωστή παιδεία, σωστή προπόνηση, να υπάρχουν γήπεδα, να υπάρχουν τα facility. Όπως είναι σήμερα που όλες οι ομάδες ψάχνουν γήπεδα για να κάνουν προπονήσεις και στο τέλος κάνουν στα γήπεδα των γυμνασίων 5x5. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή με τις ακαδημίες. Γιατί είναι ένα μεγάλο παραμύθι οι ακαδημίες των ομάδων. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο που μας ακούει. Γιατί τα ζήσαμε όλοι και τα βλέπουμε όλοι. Και δεν υπήρχαν οι γονείς που ονειρεύονται τα παιδιά τους να γίνουν κάποτε ποδοσφαιριστές, να γίνουν Εξούρου ή Γιαγκουδάκιες ή Χρήστος ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, δεν θα υπήρχαν ακαδημίες. Οι ομάδες, ειδικά τις πρώτες κατηγορίες, δεν θέλουν τις ακαδημίες. Είναι βραχνάζια λόγω τους. Άσε τι βγαίνουν και τηλεφωνάζει ο κάθε πρόεδρος δημόσια. Άμα μπείτε μέσα να ψάξετε, οι παράγοντες της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον δεν ενδιαφέρονται για τις ακαδημίες. Το μόνος λόγος που είναι εκεί και υπάρχουν οι ακαδημίες και δηλώνουν είναι γιατί παίρνουν κάποια έξτρα εισοδήματα από την Ομοσπονδία. Είναι οι γονείς. Είναι οι γονείς οι οποίοι τρέχουν όλη μέρα μέχρι το απόγευμα για να βρουν ένα χώρο, αν γίνεται γήπεδο, για να προπονηθούν και κάποιοι προπονητές φιλότιμοι, οι οποίοι προσπαθούν να προπονήσουν τα παιδιά με ό,τι συνθήκες έχουν. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Τώρα, να πάμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κατηγορία, επειδή έχω άποψη, φαντάζομαι θα ρωτηθούμε, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο εκεί, δεν υπάρχουν συνθήκες, είναι ελεηνίες οι καταστάσεις. Μιλάμε για τριτοκοσμικά γήπεδα, μιλάμε για πολλά, πολλά πράγματα τα οποία καλύτερα να μην το συζητούμε, γιατί εντροπή για όλους μας. Γενικά για όλους μας. Κύριε Πανίκο, θα αναφερθούμε στη δεύτερη κατηγορία και έχω αρκετές ερωτήσεις εκεί για να μου πείτε την άποψή σας και οι τρεις σας. Θέλω όμως να σταθώ σε αυτό που είπετε, ότι οι ομάδες παίρνουν λεφτά για τις ακαδημίες τους και δεν αξιοποιούνται σε αυτά. Την ευθύνη ποιος την έχει που γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι οι ομάδες ή είναι η ομοσπονδία που μπορεί να μην ελέγχει σωστά τα λεφτά που δίνει? Όλοι μας. Όλοι μας, φίλε. Και εγώ, και ο Γιαγκουδάκης, και ο Χρήστος, και εσύ, οι γονείς, οι παράγοντες, η Ομοσπονδία. Δεν γίνεται κανένας ελέγχος. Παίρνει η Ομοσπονδία, προσπαθεί να βοηθήσει όσο το δυνατόν οικονομικά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πάνε τα λεφτά, είναι οι παράγοντες που τα χειρίζουν. Οι παράγοντες, αντί να δίνουν τα λεφτά να φτιάξουν γήπεδα, να φτιάξουν αποδυτήρια, αίθουσες γυμναστηρίου
με εξοπλισμό για βάρη, για να δουλέψει το ταλέντο, να αυξήσει η υγιή του μάζα. Υπάρχουν τόσα πράγματα. Κανένας δεν ασχολείται. Κανένας. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά που σας λέω, βλέπω καθημερινά εδώ στη Λάρνακα. Δηλαδή, πραγματικά ντρέπομαι που είμαι παλέμαχος και το λέω το πράγμα, που είμαι άνθρωπος του ποδοσφαιρού. Φαντάζομαι και στη Λεμεσόν το ίδιο γίνεται, αλλά επειδή ξέρω, σας το λέω, ψάχνουν γήπεδα σε σχολεία, πηγαίνουν σε σχολικές εφορίες και επειδή έχουν φίλους, τους ανοίγουν με την κλειδονιά, συμπαίνουν και πάνε τα μωρά με τους γονιούς και επειδή βρέσει, δεν έχουν τόπο να βάλουν τα ρούχα τους, τα βιβλία τους, επειδή τρέχουν αμέσως μετά τα σχολεία. Δηλαδή, είναι τριτοκοσμικές οι συνθήκες που υπάρχουν για το ποδόσφαιρο και ακόμη χειρότερα στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κατηγορία. Φαντάζομαι και ο Γιαγκουδάκης που έχει δουλέψει, αλλά και ο Χρήστος, δεν ξέρω αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μου. Εγώ, επειδή έζησα τις ακαδημίες, η κατάσταση είναι, και επαναλαμβάνω, το χειρότερο είναι ότι εάν οι παράγοντες της πρώτης κατηγορίας, τουλάχιστον, δεν υπήρχε οικονομική βοήθεια από την Ομοσπονδία, σας λέγω ειλικρινά, κανένας παράγοντας δεν θέλει τις ακαδημίες. Κύριε Γιαγκουδάκη, ο λόγος σε σένα, γιατί είμαστε ένα τομέα, νομίζω, που έχετε αρκετή απόψη και εμπειρία. Συμφωνώ με όσα είπε ο Πανικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω, ακούμε. Ναι, ακούστε. Ναι. Όταν ήμουν ομοσπονδιακός προπονητής, τότε η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων διόρισε κάποιον προπονητή να κάνει μια έρευνα, να κάνει εισηγήσεις για την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών της Κύπρου. Έπιαν απόψεις, έκαναμε συνεδριάσεις για να γίνει το ονομάσαν Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης των ποδοσφαιριστών. Εγώ σε αυτήν τη συνεδρίαση είχα πει ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ανάπτυξη στις ακαδημίες του ποδοσφαίρου. Τελικά έρθα σε σύγκρουση για την άποψή μου αυτή και στο τέλος τους είπα εγώ, δώστε μου 1-2 μήνες να σας αποδείξω ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη στις κυπριακές ακαδημίες, δηλαδή στον ποδοσφαιριστή. Μου είπε ο πρόεδρος, εντάξει, θα περιμένουμε 2 μήνες να μας φέρεις την έκθεσή σου, να μας πεις την άποψή σου. Όταν έπια την έγκριση, πήγα στην Ομοσπονδία, ήμουν και στην Ομοσπονδία Ομοσπονδιακός τότε, έχω βγάλει 800 φύλλα αγώνος των 5 μεγάλων ακαδημιών της Κύπρου, δηλαδή Απόλλων, Ομόνια, ΑΕΛ, Ανόρθωσης και ΑΠΟΕΛ. Έβγαλα για 4 χρόνια τις β' ομάδες τους, τους Ιούδου 17, 15, έφκαλα άλλα 500 φύλλα αγώνων των εθνικών ομάδων, ανδρών U21, U19, U17, U15. Και κάθισα σπίτι μου και λέω, ας πούμε, Πανίκο Τσούρπας, αριθμός ταυτότητας της Ομοσπονδίας ΤΑΔΕ, εμετροφύλου 1000 φυλαγόνος, καταλαβαίνετε τι γράμματα υπήρχαν στα φυλαγόνος, γιατί τα γεμόνταν οι παράγοντες, ας πούμε. Πόσα παιχνίδια έπαιξε ο Πανίκος την τάδε χρονιά, την άλλη χρονιά τα μπόκαμε, πόσα λεπτά και ξέρω εγώ. Και έκανα μια μελέτη. Όταν δείτε αυτή τη μελέτη, την οποία έχω σπίτι δηλαδή, όταν δείτε αυτή τη μελέτη, ανάπτυξη υπάρχει μηδέ. Δεν υπάρχει τίποτα. Ας πω ένα παράδειγμα. Τίποτα δεν άλλαξε. Να ας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι σήμερα το ίδιο πράγμα. Η χρονιά αυτή είχε μοιάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΛ στην πίδα ομάδα. Σημειώστε ότι εγώ όταν ξεκίνησα την έρευνα, επήρα από τους προπονητές των 5 ακαδημιών το ρόστερ τους. Μου έδιναν όλοι τους 20 παίκτες, 22 που είχαν στο ρόστερ της χρονιάς. Με πήρε, έπιαν το πρωτάθλημα η ΑΕΛ και με πήρε ήταν τότε ο πρόεδρος ο κύριος Σολομονίδης της ΑΕΛ. Μου λέει, Γιαγκουδάκη μου, πήραμε το πρωτάθλημα στη β' ομάδα. Και δεν εγκάλεσες κανένα ποδοσφαιριστή που είναι αυτήν την ομάδα. Του λέει ο κύριος Σολομονίδη, να σας απαντήσω.
Από το ρόστερ που μου έδωκε ο προπονητής σας, από τους 25, μόνο 4 ποδοσφαιριστές ηλικιακά μπορούσα να καλέσω εγώ στην U19. 4, τους οποίους είδα και δεν ανταποκριθήκα. Το δεύτερο είναι που του είπα, υπάρχουν και πάρα πολλές αναλύσεις, δηλαδή δεδομένα της Ομοσπονδίας, όχι δεδομένα δικά μου. Η κάθε ομάδα, για να καταλάβετε, κάθε σεζόν, έπαιζα 45 ποδοσφαιριστές στην Β' ομάδα. Όχι το ρόστερ του προπονητή, λίγο σιρκιό. Δηλαδή, η ΑΕΛ που έπιανε το πρωτάθλημα τότε, και ο Απόλλωνας και η Ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ, έπαιζαν 35, 40, 45 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν γραμμένοι πάνω στα φύλλα των αγώνων, που την έρευνα που έκανα. Αυτοί που έπρεπε να παίζουν ηλικιακά, δεν έπαιζαν. Δηλαδή, υπάρχουν η εθνική ομάδα U19, για να καταλάβετε, μια χρονιά είχε, ας πούμε, 14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας, 5-6 της Β', οι οποίοι είχαν, ας πούμε, 200 ποδοσφαιριστές που ο εκάστοτε προπονητής της εθνικής ομάδας είχε ένα μπανέρι να διαλέξει για να κάνει την U19. Όταν έκανε την έρευνα, από τους 200 ποδοσφαιριστές ηλικιακά που ήταν να κάνει στην εθνική, οι 150 τους έβαλαν να παίζουν. Τα σωματεία 150 ποδοσφαιριστές που σκιακούσουν δεν έπαιζαν. Εμείς είχαμε 50. Δηλαδή ο Ομοσπονδιακός έπρεπε να διαλέξει να κάνει μια ομάδα από 50 ποδοσφαιριστές που έπαιζαν. Και σημείωσε όταν κάνει την έρευνα πιο αναλυτικά, που τους 50 ή 10 μπορεί να ήταν τερματοφύλακες. Οι 15 μπορεί να ήταν center forward. Και να ήθελες back δεξί να μην βρίσκεις. Δηλαδή τεράστια προβλήματα τεχνικά. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δούμε την ουσία, και την ουσία πρέπει να την φτιάξει η Ομοσπονδία σωστά, με να συμβουλευτεί ανθρώπους εμπειρούς, όχι να φέρνουν μόνο ξένους. Δεν τα θυμάμαι, μια φορά έφεραν ένα ξένο προπονητή η Ομοσπονδία για να μας πει, λέει, για τον grassroots, fan football, να μην πω και το όνομα του, έφεραν μας το, μια εβδομάδα στην ΚΟΠ. Ο άνθρωπος ευρώμε που πάνω σκάτω ποτό, γιατί πίνε πολύ ποτό. Εδώ έκαμε του καμιά 20.000 ευρώ και έφυγε. Είπε μας 5 πράγματα για το fan football και να το συνδέσω, και χειροκροτούσαν το, και να συνδέσω να σου πω άλλο παράδειγμα δικό. Το 1998 έστειλε μια ομοσπονδία στο Βέλγιο. Ήταν το πρώτο σεμινάριο grassroots fan football. Ήμουν ο πρώτος που επία στο Βέλγιο, μία εβδομάδα. Όταν επία, ήρθα, έκανα μία έκθεση, καμιά 25 σελίδες, τι είδα, τι άκουσα και ποιες είναι οι απόψεις μου. Πολλά επαγγελματική έκθεση. Και στείλα στην Ομοσπονδία να την μελετήσει. Μια σοβαρή Ομοσπονδία, τι έπρεπε να κάνω. Έπρεπε να με καλέσει, να με ακούσει, να κάνω μια παρουσίαση εκείνων που είδα την έκθεση. Να φέρει τους ομοσπονδιακούς προπονητές ή να κάνει ένα σεμινάριο, να τους πω και εγώ τι είδα, για να μεταφερθούν τα πράγματα. Γιατί με στέλνεις. Καταλαβαίνετε. Τι στέλνεις τον προπονητή για να δει, για να μάθει εκείνος, αφού για να μεταφερθεί στη χώρα σου τον το πράγμα. Για να καταλάβετε την έκθεση, πετάξατε, ούτε την είδε κανένα. Δηλαδή γίνονται στην Ομοσπονδία απίστευτα πράγματα. Μπορώ να σου πω δεκάδες παραδείγματα για αυτά τα πράγματα. Και λυπούμε βασικά, διότι υπάρχουν άνθρωποι στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και ειδικά παλέμαχοι ποδοσφαιριστές σοβαροί και έμπειροι, οι οποίοι μπορούν να διορθώσουν ορισμένες καταστάσεις. Αλλά πάντα το κριτήριο στην Ομοσπονδία είναι τα οικονομικά. Αυτό είναι λάθος. Και να σας πω και ένα παράδειγμα για να σας πείσω ότι δεν είναι το οικονομικό το πρόβλημα. Ας υποθέσουμε στην Κύπρο όλα τα σωματεία βαστούν δισεκατομμύρια και έχουν λίγη γήπεδα. Όλοι τα πάντα, διατροφές τα πάντα. Το πιο σημαντικό για να κάνεις ποδόσφαιρο είναι ο προπονητής. Όταν δεν έχεις προπονητή, άντε έχεις γήπεδα, δεν κάνεις γήπεδα και στέγαστρα και έχεις κεβάρι, έχεις εξοπλισμό, έχεις γιατρούς. Το βασικό θέμα για να αυξήσεις την ποιότητα του ποδοσφαίρου είναι ο προπονητής. Καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα που λέμε, τα απλά πράγματα, που πολλοί ξέρουν αλλά δεν ξέρουν, μπορεί να ξέρουν και πάνε στα χαρτιά, στην πράξη δεν ξέρουν τι γίνεται. Πρέπει κάποτε να σεβαρευτούμε. Διότι εγκρίμα που επενδύομαι και τα σωματεία και η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση σε λεφτά, και τα λεφτά πετάσσω μετά και δεν κάνουμε κόκκαλο να χτίσουμε μια
σχολή, μια ταυτότητα κυπριακή. Δηλαδή, λέει στην Αγγλία έχουν την ταυτότητα, στη Γαλλία έχουν άλλο style, στην Βραζιλία παίζουν άλλο πώ. Είμαστε στην Κύπρο, δεν παίζουν. Δεν υπάρχει style. Ποιο είναι να το δημιουργήσει το style, ο σύνδεσμο προπονητών. Αφού σύνδεσμο προπονητών δεν υπάρχει. Διότι υποτιμάται την Κυπριακή Ομοσπονδία. Ο Κύπρος ο ποδοσφαιριστής δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί υποτιμούνται που τα σωματεία. Ένα παπιάω τον έτοιμο. Μα ο έτοιμος, άμα κάνεις ανάλυση στους έτοιμους που αγοράζουν τα σωματεία της κατηγορίας, είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης επιλογής ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν εκατοστώσαν να παίξουν σε μεγάλες χώρες, και ήρθαν στην Κύπρο και κάνουν του στάρ ή παραπάνω. Δηλαδή, άμα έχει, ας πούμε, 200 ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, στην πρώτη κατηγορία, είναι όλοι καλοί. Εντάξει, είμαι εγώ έτοιμοι εναντίον των ποδοσφαιριστών των ξένων που έρχονται στην Κύπρο. Αλλά βλέπω την ποιότητα. Μπορεί να έχει 50 καλούς, 30 μέτριους και έχει πάρα πολλούς κάρτες. Γιατί δεν βάλω Κύπριο μόνο καλύτερο, 18, 20, 30 χρόνια. Σε 2 χρόνια να γίνει καλύτερο και από τους που φέρνουν. Κύριε Γιαγκουδάκη, εδώ έχουμε μια ερώτηση από το κοινό μας, τον δημοσιογράφο, τον Πάνο τον Λάρκο. Είστε υπέρ της αναγκαστικής χρησιμοποίησης 2-3 Κύπριο στο αρχικό σχήμα? Να μας το απαντήσει ο κύριος Χρήστος αρχικά. Αυτό έχουμε και ένα πρόβλημα με τον κύριο Πανίκο, θα ξαναμπεί. Κύριε Χρήστο, εσάς ποια είναι η άποψή σας για την αναγκαστική χρησιμοποίηση των Κύπριων ποδοσφαιριστών? Τι πρέπει να γίνει από την Ομοσπονδία? Εγώ λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουν να μειώσουν τον αριθμό των ξένων ποδοσφαιριστών για να έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται και οι Κύπροι. Και για πολλούς και διάφορους λόγους. Για πολλούς. Εφίαν οι φίλαθλοι από τα γήπεδα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ένας από τους λόγους είναι γιατί δεν παίζουν και Κύπροι ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται. Αφού ο προπονητής έρχεται ένας προπονητής, του έχουμε το μαχαίρι στο κόκκα. Αν δεν έχει αποτελέσματα, σε ένα μήνα να φύγει. Δεν έχει εμπιστοσύνη στους Κύπριους ποδοσφαιριστές και χρησιμοποιεί τους ξένους. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έβαλα έναν πρόστιμο. Μα ο προπονητής δεν ενδιαφέρει αν θα πληρώσει ο σωματείων πρόστιμο. Πληρώνουν το πρόστιμο και χρησιμοποιούν αυτούς. Εγώ είχα δουλέψει ένα σύστημα για τη σωτηρία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Με αυτόν το μοντέλο που δουλεύει το ποδόσφαιρο μας, με μαθηματική ακρίβεια, πάει για καταστροφή, πάει για κλείσιμο. Και όταν διοργανώσαμε ένα συμπόσιο Κυπριακών Ποδόσφαιρων ώρα 0 πριν κάπου 7-8 χρόνια, αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν τα είχαμε προβλέψει. Δεν μας ακούει κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Να περνούμε τα κριτήρια, πώς τα περνούν. Να είμαστε όλοι εντάξει, ο ένας αντιπρόεδρος, ο άλλος πρόεδροι ποδοί και λοιπά, και να έχουμε για μένα ομάδες να πηγαίνουν κάποιες στη UEFA και λοιπά, και δεν μας ενδιαφέρει το αύριο, δεν μας ενδιαφέρει ο Κύπριος ο ποδοσφαιριστής, δεν μας ενδιαφέρει η νεολαία μας. Ο Γιαγκουδάκης, ο φίλος μου, είπε χίλια δυο παραδείγματα. Μα εγώ θα πω ένα μόνο, γιατί ο Κύπριος γονιός να πάρει το γιον του προπόνηση. Ποδόσφαιρο. Πέτε μου ένα λόγο. Ενώ παλιά, όχι μόνο εφέρνεν τον. Όταν ήρθα στην Κύπρο, το 81 και ξεκίνησα προπονήσεις στην ΑΕΛ και έκανα για τους μικρούς, είχα 100 άτομα στο πρωινό γκρουπ και 100 άτομα στο μεσημέρι. Γιατί ο κόσμος αγαπά το ποδόσφαιρο, θέλει το ποδόσφαιρο. Και ευκήκαν πάρα κάτω που του σούλου, ξέρεις τι Θεοδωρέ μου, είχα 6 παίχτες στην Εθνική Αντρών και 6 παίχτες στην Εθνική Ελπίδο. Μέσα σε δουλειά 3-4 χρόνων. Άρα ταλέντον υπάρχει. Θέληση δεν υπάρχει. Εφίαμε το ποδόσφαιρο που των βασικών του στόχων, έγινε καθαρά εμπορική πράξη. Έγινε εμπορική πράξη το ποδόσφαιρο. Αλλά πάνε κάποιοι προέδροι, αγόρασε, πούλησε, έχεις το budget, έντοσεις. Καλύτερα να μην τα έχω. Καλύτερα να μην τα έχω. Ή να συσταριστεί το ποδόσφαιρο ή θα κλείσει από μόνον. Θα κλείσει από μόνον. Έχω παρακάτω πάρα πολλές εισηγήσεις. Να πω να μην κρατώ τον λόγο στην Ναι, να περάσω στον κύριο Πανίκο. Κύριε Πανίκο,
Η ερώτηση μου ήταν, ερώτηση από το κοινό, από τον Πάνο, τον Λάρκο, αν είστε υπέρ της αναγκαστικής χρησιμοποίησης 2-3 Κυπρίων στο αρχικό σχήμα. Εγώ την αλλάζω ακόμα λίγο και λέω τι πρέπει να γίνει για να παίζουν περισσότεροι Κύπροι ακόμα. Είναι πολύ εύκολη απάντηση. Να πάρθει μια απόφαση από την Ομοσπονδία που να αυξήσει υποχρεωτικά τη συμμετοχή του Κύπριου. Πολύ απλά. Δεν υπάρχει. Να σας πω και κάτι, φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, την Ομόνια με τον Καγκουλή και τον Λοΐζου, βλέπουμε τη Σαλαμίνα με τον Κωστή, με κάποιους άλλους μικρούς, ξέρω εγώ. Είτε είσαι με την Ομόνια, είτε είσαι με τη Σαλαμίνα, με την ΑΕΛ, με τον Απόλλωνα. Όταν ο κόσμος, όταν βλέπει Κύπριους ποδοσφαιριστές, χαίρεται, ενδιαφέρεται. Τώρα, με αυτή την κατάσταση, αφού ήδη οι συμπαίκτες στις ομάδες τους, είπε ο Γιάνκος στην αρχή, για βρεθούμαστε, πίναμε καφέ, συζητούσαμε, κάναμε. Αφού τώρα στις ομάδες, ούτε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές της ίδιας ομάδας, εξωγηπαιδική σχέση δεν έχει κανένας. Υπάρχουν διάφορες φυλές, υπάρχουν διαφόρων εθνικοτήτων, θρησκευμάτων, χρώματος. Ο καθένας ένα-δύο ποδοσφαιριστές, ανάλογα και με τη θρησκεία, ή με το χρώμα, ή με την εθνικότητα. Από εκεί και πέρα είναι η ώρα της προπόνησης, ψυχρά, επαγγελματικά, φεύγει. Κύριε, ενώ... Ναι, συνεχίστε και να σας ρωτήσω μετά την ερώτηση μου. Ναι. Και ακόμα και, και η συμμετοχή του Κύπρου ποδοσφαιριστή, εγώ επαναλαμβάνω, παίρνω παράδειγμα του ΑΠΟΕΛ και επαναλαμβάνω τη συμμετοχή 6 ποδοσφαιριστών σε ευρωπαϊκά παιχνίδια Champions League, όχι Κυπριακού πρωταθλήματος, με τα μεγαθύρια. Και πέρασε στους 8 του Champions League. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση από τους αρμοδίους, την Ομοσπονδία, για την αύξηση συμμετοχή, υποχρεωτική συμμετοχή του Κύπριου. Επίσης, μια απλή, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, μια απλή λύση, ας το πούμε, ή εισήγηση, αν θέλετε, είναι αντί να τιμωράς μια ομάδα γιατί δεν χρησιμοποιεί δύο παίχτες, συμμεγάς την ομάδα, να δίνεις έξτρα λεφτά στην ομάδα, περισσότερα λεφτά, εάν χρησιμοποιεί Κύπριους ποδοσφαιριστές. Να δείτε ότι όλες οι ομάδες θα ψάχνουν Κύπριους ποδοσφαιριστές, θα ανεβάζουν από τις ακαδημίες ή οπουδήποτε μπορούν να βρουν παίκτες Κυπρέους για να τους ανεβάσουν στην πρώτη ομάδα για να πιάνουν τα λεφτά. Καλύτερα να επιχορηγάς κάποια ομάδα παρά να τιμωράς κάποια ομάδα. Γιατί μια μεγάλη ομάδα η οποία διαθέτει χρήμα, δηλαδή τώρα οι μεγάλες ομάδες Απόλλων, Ομόνια, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΚ, το να πληρώσεις 3.000 έχουν πρόβλημα. Κύριε Πανίκο, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει άλλη τιμωρία με αφαίρεση βαθμών? Εγώ δεν θέλω... Καταρχήν είμαι αντίθετος με το να υπάρχει τιμωρία. Εγώ θα επιβραβεύσω, να βρεθεί τρόπος να επιβραβεύεται η ομάδα η οποία χρησιμοποιεί Κυπρέους παίκτες. Πολύ απλό. Γιατί να πάντα να είναι να τιμωρείται κάποιος? Όχι, κύριε. Χρησιμοποιάς, ξέρω εγώ, όσους περισσότερους παίκτες Κυπρέους χρησιμοποιάς, θα παίρνεις τόσα μπόνους. Πολύ απλό. Και να δείτε πώς θα είναι βοηθητικό στις αποφάσεις των παραγόντων για να παίζουν Κυπρέοι ποδοσφαιριστές. Κύριε Πανίκο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν είπετε για σχέση μεταξύ συμποδοσφαιριστών, πιστεύετε ότι παίζει ρόλο και το οικονομικό? Γιατί τις μέρες σας, εντάξει, τα λεφτά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που παίρνουν τώρα. Πιστεύετε ότι το οικονομικό είναι ένας παράγοντας που αλλοιώνει τη σχέση των ποδοσφαιριστών? Το οικονομικό, φίλε, πρώτα απ' όλα δεν έχει σχέση να κάνει με τους ποδοσφαιριστές. Είναι πλέον, όπως είπε και ο Χρήστος, είναι business, είναι επιχείρηση. Υπάρχουν οι manager, τα γραφεία, προωθούν τους δικούς τους παίκτες για καθαρά για το κέρδος. Βλέπουμε κάθε καλοκαίρι γίνεται παρέλαση ξένων ποδοσφαιριστών. Ακούμε τρελά νούμερα. Εγώ είχα περίπτωση που ποδοσφαιριστής ο οποίος θα υπόγραφε στον Ερμήν Αραδίπου με 3.500 ευρώ το μήνα
Εντάξει. Και τελικά υπόγραψε σε ομάδα πιο μεγάλη 18.000 ευρώ. Και όταν πήρα τον παράγοντα εγώ και τον ερώτησα «Μα πώς είναι, πόσα έκλεισε τον παίχτη», η απάντηση ήταν, όταν μου είπε, λέω του ρε φίλε, μα αφού πριν δύο μέρες να τον κλείσουμε, γιατί εμείς έφεραμε, ο Ερμής έφερε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και τον εκλείσαμε 18.000 το μήνα, συν μπόνους, πρωτάθλημα, κύπελλον, έξοδον Ευρώπη. Λέει μου, ξέρεις, άλλον εμείς, άλλον ο Ερμής. Ναι, αλλά πού εκαταντήσαμε. Μιλάμε τώρα ότι τα νούμερα... Εξαναμίλησες σου, ρε Πανίκο. Συγγνώμη, Χριστό. Εξαναμίλησες σου. Εξαναμίλησες σου τούτος ο παράγοντας. Όχι, μου ξαναμίλησες. Και από την ευχή μου. Γι' αυτό γεγονός που σας λέω, γιατί υπάρχει και ο Λούκας, ο Χατζηλούκας, ο οποίος ήταν μαζί μου, ήταν προπονητής στον Ερμή. Φέραμε τον παίχτη, μετά προτάθηκε σε πολλά πιο μεγάλη ομάδα. Έκλεισε με 18.000, δηλαδή μιλούμε για τρελά πράγματα. Εντάξει, τώρα φτάσουμε και στα συμβόλαια πλέον. Προσωπική μου άποψη, Θεόδωρε, είναι ότι στην Κύπρο τρελαθήκαμε, ας πούμε. Δηλαδή, ακούει συμβόλαια... Εντάξει, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Ακούει συμβόλαια ποδοσφαιριστών, ας πούμε, που... Δηλαδή, τώρα ο Γιαγκουδάκης, ας πούμε, αν ήταν σήμερα... ο Γιαγκουδάκης σήμερα το 2020 πώς έπρεπε να κλείσει συμβόλαιο με τον Απόλλωνα για να παίζει μάπα στον Απόλλωνα. Συγγνώμη. Είναι ότι έμπηκε το χρήμα στη ζωή του κάθε ποδοσφαιριστή και στη ζωή του παράγοντα και είναι ο πρώτος λόγος αντί να βγάζει παίχτες να παίρνει χρήμα. Έγινε εμπόριο όπως το είπε ο κύριος Χρήστον από πριν. Ο μάνατζερ είναι η δουλειά του. Εγώ κύριε πουλώ. Εσύ απλέπα και εγώ ραζέλα, λούσαν οι... Είναι ο ποδοσφαιριστής αντικείμενο με λίγα λόγια, κύριε Πανίκο. Πανίκο. Να ακούσε, Γιάνγκο. Να μου επιτρέψεις τραγουδέ. Εννοείται να τον λόγο σε εσάς. Να πω ένα παράδειγμα. Έχουν την εντύπωση ότι όσα λεπτά παραπάνω πιάνεις, τόσο καλύτερος ποδοσφαιριστής είσαι. Αυτή την εντύπωση έχουν ορισμένοι. Και ας πω ένα άλλο παράδειγμα, όταν ήρθε ο Λεμπλάχη που την Ουκρανία, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έφκανε ο κόσμος, ο πλανήτης. Τι ήρθε στον Άρη, θυμάστε, Χρήστο, θυμάστε που ήρθε ο Λεμπλάχη στον ναι, Άρη. Ναι, ναι. Σε μεγάλη ηλικία μιλούμε είναι ο παίχτης. Ο Λεμπλάχη δεν έπιανε 36. Δεν έπιανε πολλά λεφτά, γιατί τότε το σοβιετικό σύστημα δεν άφηνε, ας πούμε, τους παίχτες σε μια ηλικία να βγαίνουν έξω. Και άμα είναι σύγκρινη στον Πλαχήν, με κάποιους τους Εγγλέζους που πέσασαν στη Manchester United, ξέρω εγώ, που έπιαναν χιλιάδες την εβδομάδα, το Πλαχήν δεν έπιανε τίποτε. Ποιοτικά όμως, ο Πλαχήν, είχε καμία σχέση μαζί του. Και ήρθε στην Κύπρο, επειδή προπονητή στην Ελλάδα που επήρε, ας πούμε, πιαν τα άνθρωπες τα λεφτά του, που ήταν ένας, όχι μόνο αθλητής, ήταν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής πάνω στον πλανήτη. Και δεν είναι τα λεφτά που κάνουν μόνο τον ποδοσφαιριστή. Ήρθε στον Άρη και μετά επήρε την επόμενη χρονιά στο Ολυμπιακό Πειραιώς, ναι, ο προπονητής επήρε και το Γιώργο Χρυσοδούλου της Μόνιας. Ναι. Επόμενη μου ερώτηση είναι εδώ με τους προπονητές για φέτος. Έχω και μια ερώτηση από τον καθηγητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Εύρο Αντωνιάδη, να τον ευχαριστήσω. Για τους προπονητές, το φετινό κυπριακό ποδόσφαιρο έχει αρκετούς Κύπριους και Ελλαδίδες προπονητές. Και ακόμα αγωνίζονται ξένοι, πάλι η πλειοψηφία των ομάδων. Για ποιο λόγο? Δεν έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά που λέμε απόψε? Να σας απαντήσω. Εγώ θα πάρω παράδειγμα το Σοφρόνι, τον Αυγουστή. Το πιο κλασικό παράδειγμα που πάω, για να μην μιλήσει ο Γιαγκουδάκης που είναι Απόλλωνας, να μιλήσω εγώ. Το πιο κλασική απάντηση είναι ο Σοφρόνις Αυγουστή. Ένα παιδί, ο οποίος ξεκίνησε από τον Απόλλωνα με τα ποδοσφαιρικά, το ξέρω εγώ, ξεκίνησε από σπόντα, σε παρακαλώ, στον Απόλλωνα. Εντάξει. Και αν μετρήσουμε τις επιτυχίες του Σοφρόνι στην Ευρώπη, στην Κύπρο. Και δεν έχει σημασία που κάποιος τώρα μπορεί να μου πει ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα πολλές φορές δεν το κερδίζει ο καλύτερος.
Εγώ ξέρω ότι με τον Σοφρόνη Αυγουστή στο πηδάλιο του Απόλλωνα και είδαμε τι έγινε με τον Απόλλωνα 2 μήνες όταν έχει αποδεσμευτεί τη φετινή χρονιά, τα αποτελέσματα του Απόλλωνα. Είναι ένα παιδί από τα γεννημένος στον Απόλλωνα. Έχει κάνει μια ομάδα μοντέλο. Χαίρεσαι, είτε είσαι με τον Απόλλωνα είτε δεν είσαι απολλωνίστας, χαίρεσαι να βλέπεις τον Απόλλωνα να παίζει ποδόσφαιρο. Για μένα δεν έχει σημασία αν πάρεις ή όχι το πρωτάθλημα. Είναι μια απόλαυση που παρακολουθώ τον Απόλλωνα, γιατί χαίρομαι να βλέπω αυτή την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Προπονητής Κύπρου. Ναι. Γιατί όμως εξακολουθεί να υπάρχει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι λιγοστοί προπονητές που ακόμα και Κύπροι δίνουν τόσες πολλές ευκαιρίες. Ενώ ο Σοφρόνης Αυγουστή είναι μια εξαίρεση, είδαμε και με τον Δημητρίου τι έκανε. Ναι, είναι πολύ δύσκολο ένας Κύπρος προπονητής, γιατί ποια ομάδα θα εμπιστευτεί Κύπριο προπονητή. Δεν τους εμπιστεύονται. Δεν εμπιστεύονται τον Κύπριο προπονητή. Θέλουν ξένους προπονητές, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτό θα ρωτούσα, πιστεύετε, είναι άλλοι λόγοι που δεν εμπιστεύονται τόσο εύκολα τον Κύπριο προπονητή. Είναι πάρα πολύ απλό, φίλε. Να σου δώσω έναν απλό παράδειγμα για να καταλάβεις τι γίνεται. Εγώ είμαι χορηγός σε μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας και επιβάλλω ότι, ξέρεις, για να σου δώσω 1 εκατομμύριο για να έχεις στη φανέλα σου τη φίρμα μου, πρέπει να συνεργαστείς με ένα συγκεκριμένο γραφείο και έναν συγκεκριμένο προπονητή. Πολύ απλό. Τέλος. Ο λόγος στον κύριο Δαμιανού, γιατί νομίζω εδώ έχει αρκετά να πει. Ναι. Κύριε Χρήστο, ο λόγος σε εσάς. Για τους προπονητές. Ναι, για τους προπονητές. Και αν θέλετε να αναφερθείτε και σε δικό σας παράδειγμα γενικά και με τους παράγοντες, τι γίνεται. Κοίταξε να σου πω. Το προσωπικό μου το παράδειγμα δεν θέλω να το πω, διότι θα ασχοληθώ. Θα πω ότι όποιος και να είναι ο προπονητής, πρώτα απ' όλα χρειάζεται χρόνο για να δείξει τη δουλειά του. Εμείς φέρνουμε το ένα, ύστερα από 2 μήνες διώχνουμε το, είτε Κύπριος είτε ξένος. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα ποσό σε κάθε μεταγραφή που γίνεται, σε κάθε ερχομόν κάποιου ατόμου στην ομάδα, υπάρχει ένα ποσό το οποίο δεν ξέρω πού πάει. Άρα υπάρχει και ο οικονομικός λόγος. Και ας με διαψεύσουν οι φίλοι και οι δύο. Μετά, δημιουργούν μια πίεση, άμα θέλουν να φτιάξουν έναν προπονητή, δημιουργούν μια πίεση ως σύνδεσμος φιλάθλων, κάποιοι φίλοι, ποτζοί, αρκεύκουν μια συκοφαντία που μέσα σε μια εβδομάδα, και πιστεύω ότι παραπάνω φορές παίζει ρόλο και το συμβούλιο. Μα αυτά τα πράγματα δεν αξίζονται να συζητούμε, Θεόδωρε μου, ειλικρινά. Δηλαδή, κοντά σε αυτά τα οποία υπάρχουν, τα άλλα όλα σε αυτόν τον τομέα ήταν να είμαστε καλύτεροι. Νοσεί το κυπριακό ποδόσφαιρο, νοσεί και νοσεί από όλες τις πλευρές. Εγώ θα βάλω ένα άλλο θέμα για συζήτηση που θέλω να ακούσω την άποψη των φίλων. Ότι για τον αριθμό των ομάδων. Εντάξει. Είμαστε 800.000 πληθυσμό. Ναι, είμαστε 800.000 πληθυσμό. Εντάξει. Η Κρήτη έχει 500.000, η Μαγιόρκα έχει 500.000 πληθυσμό. Εντάξει. Ξέρουμε και οι δύο πολύ, και όλοι μας πολύ καλά. Στη Μαγιόρκα υπάρχει μια ομάδα που λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Υπάρχει ένα μεγάλο γήπεδο μέσα στο κέντρο του νησιού. 45.000 είχα την τύχη να πάω να το επισκεφτώ με το ΑΠΟΕΛ. Μαζεύεται ο κόσμος εκεί. Βλέπει το ποδόσφαιρο του, απολαμβάνει το ποδόσφαιρο του και είναι όλα μια χαρά. Εμείς με τις 800.000 κατοίκους, πώς μπορούμε, και ακούνται και κάτι ψηφίρι, να αυξήσουν πάλι τις ομάδες. Είναι γελίο. Δεν θα αντέξει αυτό το σύστημα, δεν θα αντέξει. Η δική μου εισήγηση, και αν ακόμα κρατηθούν οι ομάδες, είναι να μειωθούν στις 8. 8 Super League, 8 πρώτη κατηγορία και τέλος, με σωστή οργάνωση, με σωστή οικονομική βοήθεια και από την Ομοσπονδία, να μπορεί να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για να επιβιώσει. Γιατί υπάρχουν πολλοί πελάτες, Θεόδωρε μου.
υπάρχουν πολλοί και έχεις τις, οι πελάτες έχουν πολλές επιλογές. Sorry, έχουν πάρα πολλές επιλογές. Γιατί να μην πάω στο φίλο μου Πανίκο να πιάω τη συνδρομή μου και να κάθομαι σπίτι. Γιατί να μην πάω στην καφετέρια μου να δω τρία παιχνίδια με μια μπύρα αντί με μια χαρά. Άρα για να πιάουμε αυτόν τον πελάτη πρέπει να βελτιώσουμε το προϊόν που πουλούμε. Και τούτοι, αφού είπαμε ότι κάνουν business, αλλά ούτε business δεν ξέρουν να κάνουν. Δεν ξέρουν να κάνουν business. Πρόσφερε στον κόσμο. Έναν κίνητρο για να φέρει τον κόσμο μπροστά είναι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, ναι. Έναν κανονισμό, όπως είπε ο Πανίκος στην αρχή, ακολουθούμε τους κανονισμούς. Να βγάλουν έναν κανονισμό στην Ομοσπονδία ότι μόνο 10 ξένους επιτρέπεται να φέρουν. Και τελειώνει. Αναγκαστικά θα χρησιμοποιά τον Κύπριο. Θα πάρει αξία ο Κύπριος ποδοσφαιριστής. Μειώνουμε τις ομάδες για να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μας. Δεν μπορεί να παίζει πρωτάθλημα η πρώτη ομάδα με 12 εκατομμύρια προϋπολογισμών και ομάδες στο δεύτερο γκρουπ με 600.000 προϋπολογισμών. Τι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα θα έχεις. Στην Αγγλία, αν Πανίκο Γιάννη μου, ξέρετε να που συμβαίνει. Πρημοδοτούνται οι ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία και μιλούμε με πακίδες, με 100 και εκατομμύρια για να υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Καταρχήν, Χρήστο, στην Αγγλία υπάρχει ένα μοντέλο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, το οποίο, επειδή ασχολούμαι και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι χωρίς τις πλατφόρμες τις τηλεοπτικές, να ξέρετε ότι τα σωματεία, τα πλήστα σωματεία θα βάλουν λουκέτο. Έτσι, μυστικό φυσικά το που λέμε, το ξέρω όλοι. Στην Αγγλία, για να ξέρετε, η Premier League χρηματοδοτά όλες τις ομάδες με ένα τεράστιο νούμερο, όλες ισόποσα, και μετά έρχεται κάθε τέλος του χρόνου, υπάρχει μια λίστα, ένας κατάλογος, ο πρώτος παίρνει τόσα, ο δεύτερος τόσα, ο τρίτος τόσα, και δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι ο πρωταθλητής. Δηλαδή η Leicester έπιασε πρωτάθλημα, αν πήραν το πιο ψηλό νούμερο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρονιά. Δεν ενδιαφέρει την Premier League ποιος είναι ο πρωταθλητής ή αν είναι η Ομόνια πρέπει να πιάνει πιο πολλά, αν είναι ο Απόλλωνας, αν είναι το Αποέλ ή Ανόρθωση. Ο πρωταθλητής πιάνει τα πιο πολλά. Ο δεύτερος τόσο. Όμως, χρηματοδοτεί όλα τα σωματεία στην αρχή της σεζόν με ισόποσο ποσό. Για να μπορεί να υπάρχει σωστός ανταγωνισμός. Τώρα, εάν η Λίβερπουλ μπορεί μέσω άλλων εισοδημάτων να κάνει, ξέρω εγώ, μεγάλες μεταγραφές, πολλές μεταγραφές, ξέρω εγώ, okay. Ο καθένας δεν είναι κάτι λάθος. Η κάθε ομάδα, ναι, όπως το είπετε και εσείς, η κάθε ομάδα προσπαθεί να κάνει το καλό το δικό της. Αυτό που θέλω, κύριε Πανίκο, γιατί είμαστε στα τηλεοπτικά δικαιώματα, να μην επανερχόμαστε, είναι να το κλείσουμε αυτό. Τώρα με την τωρινή κατάσταση, τι γίνεται? Εσείς είσαστε στη Sita Vision. Τι γίνεται με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων? Τα λεφτά που κάποιες ομάδες τα πήραν ή δεν τα πήραν, τι γίνεται αν δεν παιχτεί πρωτάθλημα? Καταρχήν, αντιλαμβάνεσαι ότι η θέση μου είναι λίγο δύσκολη, επειδή... Εννοείται, δεν θέλω να επιβαρύνω τη θέση δική σας. Αν δεν θέλετε, πάμε σε επόμενη ερώτηση. Εμείς, σαν Sita Vision, δεν έχουμε να κάνουμε με τις ομάδες. Έχουμε να κάνουμε με το πρωτάθλημα Sita. Δηλαδή, έχουμε συμφωνία με την COP. Εντάξει. Άρα, από τη στιγμή που θα υπάρξει ποδόσφαιρο, θα υπάρξει μια απόφαση ότι θα συνεχιστούν το πρωτάθλημα, εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε να παίζουμε είτε και... Διότι αντιλαμβάνομαι ότι και να πάρθει απόφαση να παιχτεί πρωτάθλημα, θεωρώ ότι θα είναι και κλειμμένο το θυρών για ευνόητους λόγους. Άρα η τηλεόραση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ένας ημικρατικός οργανισμός, μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να δώσει ένα διάταγμα να παίξει σε ανοιχτή ζώνη τα παιχνίδια. Είναι πολλά τα πράγματα που παίζονται. Κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή, γιατί και εμείς στην υπηρεσία μας περιμένουμε τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας κατά πόσο θα συνεχίσουμε ή όχι το πρωτάθλημα. Άρα τώρα ό,τι λέμε, αυτό που είναι σίγουρο όμως, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ουσιαστικά ξέρει το, ειδικά οι ομάδες, είναι ότι χωρίς τα τηλεοπτικά δικαιώματα
Αν εξαιρέσουμε 2-3 σωματεία, ακόμα και τα μεγάλα μας τα σωματεία, έχουν ανάγκη τους χορηγούς των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, διότι με τα κυπριακά δεδομένα παίρνουν αρκετά λεφτά. Και είναι μεγάλη ένεση για τα σωματεία. Σίγουρα είναι ήταν σημαντικά αυτά που είπατε, κύριε Πανίκο, για τον κόσμο που μας ακούει. Θέλω να προχωρήσουμε λίγο. Τώρα, αυτό το θίχτηκε λίγο πιο στην αρχή από τον κύριο Γιανγκουδάκη, νομίζω, και έχω και μια ερώτηση εδώ για τα στοιχήματα. Ότι και με τους κόκκινους φακέλους. Τι γίνεται εδώ στην Κύπρο, γιατί πιστεύετε ότι επικρατεί αυτό το χάος. Κύριε Γιανγκουδάκη, ο λόγος σε εσάς. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο θέμα που χρονολογείται. Πάντα υπήρχαν οι προκαταλήψεις για ΣΥΚΕΙ αγώνες στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Μετά ήρθε και το στοίχημα που έκαμε τα πράγματα χειρότερα, πιστεύω εγώ. Δεν μπορεί να το κοντρολάρεις βασικά αυτό το θέμα. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ό,τι θα μπεις μπορεί να είσαι και λάθος. Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Έχουν την εντύπωση όλοι ότι τα ΣΥΚΕ είναι να πάνε να αγοράσεις τον άλλο. Στο ποδόσφαιρο, δεν το μιλώ μόνο για το κυπριακό ποδόσφαιρο, μένω γενικά. Έχουν πολλά είδη ΣΥΚΕ. Υπάρχουν τα business ΣΥΚΕ, υπάρχουν τα εκκλησιαστικά ΣΥΚΕ, υπάρχουν πάρα πολλά είδη ΣΥΚΕ, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Και αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του κόσμου. Είμαστε ένα κράτος με, όπως είπε και ο φίλος ο Χρήστος, είμαστε 200.000 οικογένειες. Επί 5 άτομα είναι 800.000. Δηλαδή είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μας. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Πρέπει να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο το βλέπεις για να το απολαύσεις. Δηλαδή, με να πάρα παρακαλά στο άλλο να σου χαρίσει και να πάρω το παιδί σου στη δουλειά, είναι σίγε. Πρέπει να πιάσει λεφτά, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα είδη καταστάσεις. Στον παλιό καιρό, χρησιμοποιούσαν τους μεθόδους περισσότερο. Τώρα πήγαν τα λεφτά, δηλαδή, που τη μια ημέρα, για να καταλάβετε, που τη μια ημέρα στην άλλη, δηλαδή, μιλούσαμε, ας πούμε, για σελήνια και για 10 ευρώ, αν είναι στην τηλεόραση και μιλούν λίγα δισεκατομμύρια. Και δεν ρωτάσε για να πού είμαστε. Δηλαδή. Είναι τα πράγματα, είναι πολλά σοβαρά. Σκέφτονται όλοι τα τυμπούκαν την δική τους και τα σωματεία και όλα. Εξεχάσαν πού είναι ορισμένοι και ποιον σκοπό να εξυπηρετούν. Δηλαδή στον αθλητισμό, δηλαδή άμα είσαι παράγοντες σοβαρούς. Και εγώ γνώρισα στην εποχή την δική μου πούλες τις ομάδες, παράγοντες πολλά βαρετούς, πολλά σοβαρούς ανθρώπους. Που δουλεύκαν μόνο για το ποδόσφαιρο, δεν ενδιαφέρουν τις καταστάσεις, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και τώρα, αλλά είναι λίγοι. Και παραπάνω βλέπουν, εγώ πήγαμε στο Συμβούλιο να κάνουμε ένα που να κάνουμε, να πιάμε το πρωτάθλημα, να βγούμε και έξω από τα λεφτά τα παραπάνω, όλους τους εμβάσεις τα ριάλια. Κάμε πρώτα ποδόσφαιρο, βάλε βάσεις. Άψεις την ποιότητα του ποδοσφαίρου σου να χαίρεται ο κόσμος να πάνε στο γήπεδο και τώρα που πληρώνει 10 ευρώ, πέτω 15. Να πιάσεις πράξεις παραπάνω. Εγώ θυμούμαι τότε, όταν ξεκινήσαμε τον τρόπο που ήταν τα τσικό τότε, μιλούμε το 70-71, και παίζεις κίσαι, ας πούμε, 500 άτομα. Η ώρα 10 το πρωί είσαι 1000 άτομα. Να τα θεωρούν τα τσικό, ας πούμε. Τώρα πάει πρώτη κατηγορία, και όσοι λέω και δημοσιογράφοι είναι στις Κερκίδες, λέει 20 άτομα. Πρώτη κατηγορία, στις Κύπρες. Διότι ήβραν τα λεφτά σίγουρα. Γιάννη μου, να σε ρωτήσω κάτι και εγώ. Θέλω την άποψη σου, εσένα και του Πανίκου, για τον το θέμα. Για μένα η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Είχαμε τελευταία χρόνια 80 κόκκινους φακέλους στην Β' κατηγορία. Εντάξει. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η χορηγία που παίρνει ένα σωματείο Β' κατηγορίας από την ΚΟΠ. Πανίκο, με ακούεις και εσύ. Ναι, είναι 50.000, ρε Πανίκο. 25.000 νομίζω. 25. Εγώ βάζω 50. Είμαι φορτάς. Δεν είμαι 100. Νομίζω 25. Ρε φίλε, έμπειρας. Το γνωρίζω σίγουρα. Για 50.000 από εισφορές. Αν πιάσουν
Και ποιος πιάνει που ήταν τα σωματεία. Εγώ λέω σας και 50 εισφορές είναι σε 100. Πώς μπορούν τώρα τα σωματεία, ρε παιδιά, να συντηρούν 10-12 παίχτες και να έχουν έναν προϋπολογισμό των 500 το πιο λίγο ή 600.000 ευρώ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε εμένα που είμαι πλάκας. Πώς μπορούν να και βρίσκουν τούτα τα λεφτά. Τραβώντας την κλάτσα προς τα πάνω. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει. Ξέρω. Και εγώ τι ερωτούμε γιατί η ΚΟΠ επήρε τους ανθρώπους αφού τους παροτρύνει να το κάνουν. Έτσι να πάει φυλακή, έτσι να πάει πουλήσουν τα σπίτια τους. Να στήσουν δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια, να πιάσουν τα λεφτά, να πληρώσουν τα παιδιά που φέρνουν. Αυτό Χρήστο. Είναι ρε παιδιά η αλήθεια. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια. Χρήστο. Πρέπει η αλήθεια να ακούετε και να... πέντε μου αν έχετε διαφορετική άποψη ρε παιδιά. Και διαφωνώ με τον Χρήστο ότι ειδικά οι μικρές κατηγορίες, η κατάσταση γενικά είναι τραγική και τούτο που λέει ο Χρήστος είναι όλος ο κόσμος το ξέρει. Δηλαδή δεν είναι, εάν δεν κάνουν κάποιες κινήσεις στα σωματεία για να επιφέρουν εισοδήματα και ένας από τους τρόπους είναι για το να στήσουν κάποια παιχνίδια. Και εξού και η Ομοσπονδία προσπάθησε. Από το πρόβλημα Χρήστο είναι το άλλο. Γιατί κύριοι δεν έρχονται να επιβάλλουν στα σωματεία να έχουν κατατεθειμένους τους προϋπολογισμούς τους πριν την έναρξη του προγράμματος για να μπορούν να έχουν σωστό προγραμματισμό. Για να είναι ξεκάθαρο, κύριε, έχεις μισό εκατομμύριο, βάρτο στην τράπεζα πριν το πρωτάθλημα να καταθέσεις τον προϋπολογισμό του σωματείου σου και να πληρώνεις κάθε μήνα τις υποχρεώσεις σου. Εδώ είμαστε όλοι στο ξεκινούμε και θα. Πανίκομαι έτσι να σταματάω ένα στο άλλο λίγο. Ακούει να σταματάω ένα στο άλλο λίγο να επεμβαίνουμε για να έχει παραπάνω από τούτο. Εγώ να σου πω και με την πρώτη κατηγορία. Εντάξει. Γίνονται κάποιες τράμπες και περνούν και είναι όλοι εντάξει με τα κριτήρια. Βρέθεσαι με ένα φίλο που εκεί μα είμαι απλέρωτος. Βρέθεσαι με τον άλλο φίλο που εδώ μα είμαι απλέρωτος. Μα τα κριτήρια αφού επεράσαν τα. Πώς είναι δυνατόν να έχει ποδοσφαιριστές δύο και τρεις μήνες απλήρωτους. Νομίζοντας αυτοί οι έξυπνοι κύριοι ότι είναι να περάσουμε τον Απόλλωνα, την ΑΕΛ, την Ομόνια, τα κριτήρια τους, ότι τους βοηθούν. Και μετά ζητούν και την ψήφο τους για να είμαστε και αμέ. Είναι έτσι κύριοι. Πανίκο, προηγουμένως είπε μια κουβέντα για την πειθαρχία. Δεν είμαστε πειθαρχημένοι. Κύριε, υπάρχουν κανονισμοί και οι κανονισμοί είναι για όλους. Εντάξει. Τότε θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο μας. Με το εμείς κάνουμε τράμπες. Έλα εσύ να σου δώκω εγώ, να μου δώκεις εσύ, να το ψηφίσουμε τούτο. Και αυτό είναι που επικρατεί στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Και είναι οι αλήθειες, τις οποίες δεν θέλει κανένα να ακούσει. Ξέρουμε τα όλοι, αλλά σιωπούμε. Συγκατάφορα, Χρήστο, ξέρεις. Πρέπει να πούμε όμως ότι τα κριτήρια, η αλήθεια είναι ότι έχουν νοικοκυρέψει τα σωματεία. Το γεγονός ότι κάποιοι παίχτες είναι απλήρωτοι ενώ τα σωματεία περνούν τα κριτήρια είναι ότι ήδη έρχονται σε συμφωνία με τα σωματεία και υπογράφουν συμφωνίες ότι θεωρείται πληρωμένος, άρα υπήρχε ουσιαστικά ως πέρσι. Υπήρχε και η παράταση των τριών μηνών, 90 ημερών. Βασικά παρανομή η ίδια η Ομοσπονδία. Κοίτα, η Ομοσπονδία από τη στιγμή... Παρανομή η Ομοσπονδία. Από τη στιγμή που ο παίχτης υπογράψει συμφωνητικό με το σωματείο του... Παράνομο. Έχει ευθύνη και ο ποδοσφαιριστής. Είναι θέμα νομικής. Είναι θέμα από τη στιγμή που υπάρχουν κανονισμοί. Πρέπει να τηρούν. Από τη στιγμή, τι σημαίνει να κάνω. Τότε πάνε να τηρούν και όλα που μας υπάρχει. Αν πιάσεις το καταστατικό της ΚΟΠ, και ύστερα πιάσεις και το συμπληρωματικό καταστατικό της Ομοσπονδίας, τότε πάνε να τηρούν και όλα. Παραπάνω που το. Είναι ένα Βατικανό. Ούτε ο φόρος της λαβήματος δεν μπορεί να τσακάρει την Ομοσπονδία. Δεν είναι τέτοιο τα προβλήματα. Εγώ πάνω στο, είπε ο Χρήστος για τη β' ομάδες και β' κατηγορία.
Είπα πριν πολλά χρόνια μια ανησύχηση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Για τον Κύπρο ποδοσφαιριστή, η ποιότητα, τα ταλέντα, οι ακαδημίες, διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ είπα πριν πολλά χρόνια ότι αν ήθελε η Ομοσπονδία να βελτιώσει σταδιακά πολλά θέματα, εντάξει, που έχει να κάνουμε με το ποδόσφαιρο το Κυπριακό, διότι είναι δύσκολο να αλλάξει την νοοτροπία της πρώτης κατηγορίας σε πολλά θέματα που ο καθένας θέλει να δει. Ο καθένας σωματείο βλέπει τα δικά του συμφέροντα. Να λες εγώ να πιέρω ο νόμος, εγώ αντιδρώ, ο άλλος αντιδρά και γίνεται δίποτε για καλό του ποδόσφαιρου. Αν ήμουν εγώ Ομοσπονδία, για να βρω έναν τρόπο ούτως ώστε να σάσω και το επίπεδο λίγο και την ταλέντα και το επίπεδο, διάφορα άλλα πράγματα και ακόμα και τη διαιτησία που οι διαιτητές της πρώτης κατηγορίας κάπου πρέπει να εξασκούνται πριν να μπουν στην πρώτη κατηγορία για να έχει καλύτερη ποιότητα και διαιτητών. Πρέπει να επενδύσει η Ομοσπονδία πάνω στην β' κατηγορία. Η β' κατηγορία πρέπει να ξεχωριστεί, να γίνει ένας κανονισμός σαφής. Να έρθει να επενδύσει η Ομοσπονδία οικονομικά στις 10 ομάδες, ας πούμε, της β' κατηγορίας, να βάλει ένα όρους περιοριστικούς όρους και να πει η β' κατηγορία θα φέρνετε 3 ξένους μόνο Γάλλους, οι υπόλοιποι είναι Κυπρέοι. Να μπορείτε το ταλέντο να έρθει, να είναι ελεγχόμενο το πρωτάθλημα, να τους πληρώνει απευθείας, ας πούμε, η Ομοσπονδία, διότι ξέρετε, άμα πιούν τα λεφτά που η Ομοσπονδία και πάει στα σωματεία, δεν και πάει που πρέπει. Πάνε αλλού. Πάει στα έξω, διάφορα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν καταλήγουν στο στόχο. Με τον τρόπο, σε 4-5 χρόνια θα δεις ότι θα βγουν κάτι παιχταράες Κυπρέοι που θα είναι καλύτεροι από τους Κυπρέους της πόλης κατηγορίας. Είναι και ένα μπανέρι για την εθνική ομάδα. Πώς θα κάνεις εθνική ομάδα? Οι μεγάλες χώρες, για να καταλάβετε, εγώ έχω τελειώσει στην Ιταλία, στο Κοβερτσάνο, 1,5 χρόνο. Ήμουν με τον Βιάλι, 1,5 χρόνο της Γιουβέντους. Και είχαν πρόβλημα για την εθνική τους ομάδα, γιατί είμαστε στο αθλητικό κέντρο της Εθνικής Ιταλίας στη Φλωρεντία, 1,5 χρόνο. Και έχει ολάκερη Ιταλία από πια 3-4 παγκόσμια κύπελλα. Και έχουν πρόβλημα με τους ξένους που φέρνουν και δεν μπορούν να βγάλουν ποιότητα για να πιάνουν το παγκόσμιο κύπελλο. Εμείς που δεν έχουμε τίποτε, δεν έπρεπε να λαμβάνουμε με μέτρα, ούτως ώστε να αυξήσουμε την ποιότητα και τον αριθμό των Κυπρίων ποδοσφαιριστών, ούτως ώστε το πανέρι που ήταν να διαλέξει ένας ομοσπονδιακός προπονητής, θα ήταν καλύτερο. Και οι παίκτες της β' κατηγορίας θα είναι β' κατηγορία, αλλά το επίπεδο είναι ψηλό και επαγγελματικό. Για να γίνει Γιάνκο η β' κατηγορία, να υπάρχει επίπεδο, θα πρέπει και συμφωνώ με τον Χρήστο εγώ, ότι εντάξει, 8 ίσως να είναι λίγο μικρός ο αριθμός, αλλά στις 10... Τώρα λέει ο Μπράνο, 8 μπορεί να 10, μπορεί να είναι 9. Εγώ, η προσωπική, δεν απαντήσαμε στο Χρήστο στην ερώτηση που εγώ είμαι υπέρ της, συμφωνώ με τον Χρήστο, δεν ξέρω κατά το πόσο σωστό είναι το 8, στο 10 όμως είμαι απόλυτα σίγουρος ότι... 4 γύρους πανίκο μου. Οκ. Να γίνει 4 γύρους. Μια κατηγορία Premier League, ενώ να είναι η Λίγκα, να υπάρχει το ψηλό επίπεδο και μετά να ξεκινήσει η πρώτη κατηγορία με πολλούς περιορισμούς όσον αφορά στο χτύπημα και στην ανάπτυξη των Κυπραίων ποδοσφαιριστών και όσπου πάει στην τρίτη, στην δεύτερη, ξέρω εγώ. Πανίκο, αυτό που λέω δεν είναι το... Όπως λέει, μπορεί να συμφωνήσω με ο Χρήστο και μαζί σου, αν είναι 8 ή αν είναι 9 ή το διαδικαστικό του πρωταθλήματος. Και όμως ενδιαφέρει βασικά να χτιστεί είναι η ποιότητα του ποδοσφαιριστή να υπάρχει έλεγχος των οικονομικών. Έλεγχος. Δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ο προπονητής... Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Εγώ σου ρωτώ σας τώρα, δεν ξέρω τι λέμε σώμα, την κατάσταση επικρατεί, αλλά ακούω. Υπάρχουν γήπεδα, υπάρχουν... Υπολόγοι, υπάρχουν εργομετρητές, υπάρχουν αρνητικά, σιγά σιγά υπάρχουν για τις ακαδημίες, υπάρχουν κύπερα για τις ακαδημίες. Η Λεμεσός είναι η χειρότερη σε οικοδομή, είναι η χειρότερη, δεν υπάρχουν καθόλου γήπεδα. Για να καταλάβεις, πριν 3 χρόνια... Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Έχουμε μια ερώτηση εδώ, γιατί αναφερθήκατε στα γήπεδα, θα την έκανα μετά, αλλά πέστε μας λίγο για την κατάσταση του γήπεδου, εντάξει, που επικρατούν στην Κύπρο, τι είσαι εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Σας τη λεμεσό, δεν μπορώ να σας περιγράψω, ρε παιδιά, ειλικρινά, συμφωνώ και με τον Πανίκο και τον Γιαννάκη, είπαν τόσες κουβέντες, εγκρίμαντα μωρά. Ναι. Να απαντήσω όσον αφορά τα γήπεδα. Πρώτα απ' όλα να πάμε στην πρώτη κατηγορία. Εγώ σας λέω ως Cita Vision, έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ένα απλό παράδειγμα να δώσω. Τεράστιο πρόβλημα όταν παίζουμε στο Παραλίμνη, στο Δασάκι, στη Λεμεσό, στο Τσίριο. Δηλαδή η εικόνα μας είναι... Ο φωτισμός των γηπέδων είναι απίστευτα χαμηλός, αμόχωστος. Σε ποιο κήπεδο να σας πω. Έναν απλό παράδειγμα να σας πω. Ενώ αν δείτε το φωτισμό στο ΑΕΚ Αρένα, που είναι το πιο καινούργιο μας γήπεδο Παγκύπρια, να δείτε πόσο τεράστια διαφορά μόνο και μόνο που μια μικρή λεπτομέρεια του φωτισμού στην εικόνα. Στην ποιότητα της εικόνας. Μετά πάμε στα υπόλοιπα. Ειδικά αν πάμε στη δεύτερη κατηγορία, σας λέω ότι είναι μεγάλο κεφάλι. Η κατάσταση είναι γελούμε. Κανονικά όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έπρεπε να ντρεπόμαστε. Εγώ πραγματικά λέω το. Εγώ να σας πω ένα να σας πω κάτι. Πριν λίγο καιρό έκαναμε ένα φιλικό παιχνίδι η παλέμαχη Ερμής και η Ομόνια Σαραδίπου για φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι, το είδα. Λοιπόν, εγώ έφυγα σαν ποδοσφαιριστής που μεγάλωσα και νεώθηκα στο γήπεδο το κοινοτικό της Σαραδίππου. Έφυγα το 1986. Εντάξει. Και επέστρεψα στο 2020 για να παίξω έστω και ως παλέμαχος στο κοινοτικό της Σαραδίππου. Παιδιά, οι κερκίδες στο γήπεδο είναι το χρονιά τα δικά μου. Τα χρόνια τα δικά μου. Τα δε αποχωρητήρια, μπάνια και τούτο λέω το για την Αραδίππο, διότι είναι το χωριό μου, μεγάλωσα, έζησα, αντρώθηκα. Και η Αραδίππο θεωρούμαστε και που τα μεγάλα χωριά. Φανταστείτε να πάτε να παίξετε ποδόσφαιρο στο Ζακάτσι, στον Ύψωνα, Γιάνκο, βοήθαμε λίγο εσύ που ξέρεις τα χωρκά που εκεί με τον Χρήστο, να πάμε στην Πάφο και να πάμε... Δηλαδή η κατάσταση είναι τσίπουτο τριτοκοσμική για να μην πούμε... Κύριε Ιανκουδάκη, ο λόγος σε εσάς. Λίγο για την κατάσταση των γηπέδων, γιατί να μην λέμε και τρελές για τις ακαδημίες, είναι ένα μεγάλο μέλημα η εγκαταστάσεις των γηπέδων. Στις άλλες χώρες, Ακαδημία U13 δουλεύει σε πιο επαγγελματικό επίπεδο από ό,τι δουλεύει σε αντρικό επίπεδο στην Κύπρο. Αυτά τα πράγματα είναι χρόνια. Χρόνια θέματα. Δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, βρίσκουμε εμείς τα γήπεδα ασυντήρητα, κατάλληλα, αλλά αυτά έπρεπε να μεριμνήσουν και να γίνονται σταδιακά. Εμείς ήταν... Δεν έκαμε κανένα τίποτε μέχρι σήμερα, ψεύτο πράγματα, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούν τους, ούτε τους αθλητές, ούτε την ασφάλεια των φιλάθλων, ούτε τα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία για την επίβλεψη των γηπέδων, ούτε για τις τηλεοράσεις. Αφήκαμε τα όλα πίσω, θεωρούμε όλοι το τώρα, κάνουμε έναν κοντήλι στα σωματεία και πεδίωμε το, ούτως ώστε να πάει καλά η ομάδα μας, ας πούμε, γιατί είμαστε εμείς στην συγκεκριμένη περίοδο διοικητικό συμβούλιο και ύστερα που θα μείνω εκεί, δεν ξέρω να μπορεί να γίνει, αφιστασταγά μου είναι οι άλλοι. Αυτή είναι η κατάσταση επικρατεί στην Κύπρο από το 1960 που γίνεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, αφού υπάρχουν, μπορεί να μας πει και ο φύλαθρος κόσμος που τα ζει, χιλιάδες παραδείγματα. Άρα, αφού η Υγεία Ομοσπονδία που είναι η ΚΟΠ, που όχι την ευθύνη τη δεξαγωγή των αγώνων, τη διαγύριξη των κανονισμών και όλα αυτά τα πράγματα, με τη βοήθεια του κράτους, πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα πλέον.
Κανείς συζητούμε που είναι τηλεόραση, ας πούμε, ποιος τα έπια, τα στοιχήματα, τα γήπεδα, τα φωτισμοί, το επίπεδο των ποδοσφαιριστών. Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας είναι εκτός, τελείως εκτός. Δηλαδή δεν συμβουλεύεται κανένα. Δηλαδή όταν έχεις ακαδημίες, έχεις σαν η Ομοσπονδία, που έχει ακαδημίες, έχει την ευθύνη της εξαγωγής των πρωταθλημάτων. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έπρεπε να εμβόλμε στην κατάσταση όλοι. Κάποιος ποιος ενδιαφέρεται, ρε Γιάννη. Ποιος ενδιαφέρεται. Μα κανένα, σε ποιο μου λέω. Αυτό ερώτημα... που είχαμε τη θέση να πάρουμε το παρακάτω. Κάποιος ερω... θα προχωρήσουμε πρέπει... την τάξη. Το ερώτημα είναι ότι εφόσον τα γνωρίζουν, γιατί δεν γίνεται κάτι. Εφόσον... Το τσίριο. Τα ξέρουν, ναι, θα έλεγα για το τσίριο. Πανίκος, ναι. Για το φωτισμό του τσίριου. Και έχει πρόβλημα, πράγματι, η τηλεόραση και... που τραβά τα παιχνίδια. Ξέρετε ότι το τσίριο, τα λεφτά που επενδύσασαι μέχρι σήμερα, από το 1974 που γίνει, για να το στάσουμε, δεν χτίζαμε άλλο. Χτίζαμε πιο. Γιάννο, πόσες φορές έκανε δηλαδή, προπονήσει μέσα, ρε. Δηλαδή είναι ανεξέλεκτα τα πράγματα στην Κύπρο. Δυστυχώς είμαστε, αν και υπάρχει μυαλό, ο Έλληνας είναι έξυπνος λαός. Όμως είμαστε, καταντήσαμε επιβόλαιοι σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα και λυπούμε που το λέω το πράγμα. Διότι υπάρχει κόσμος μορφωμένος που μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα τον αθλητισμό. Ενώ για να πιάσει έναν μπόστον τώρα μέσα στα αθλητικά δρόμενα της Κύπρου, πρέπει να κουμπάρος σου ένας, να πιάσει τηλέφωνο να σε βάλει προπονητή ή να σε βάλει στην Ομοσπονδία ή να ανακατώσεις κανέναν πολιτικό μέσα που θέλει να σε βοηθήσει και πάρε να βοηθήσεις. Δεν γίνονται τα ζητούγες. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Και δυστυχώς... Να μπήσεις το πάρε δώσει για την άγγελη. Το λυπηρό της κατάστασης ούλης που αναφέρετε εσείς προηγουμένως είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μωρά, με παιδιά. Είναι τα παιδιά που γίνονται επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Είναι τα παιδιά που γίνονται αθλητές. Είναι τα παιδιά που γίνονται οικογενειάρχες. Είναι τα παιδιά που γίνονται μελλοντικοί παράγοντες σωστοί. Είναι τα παιδιά που γίνονται διαιτητές σωστοί. Και αντί να επενδύσουμε, γιατί τώρα μιλούμε και για το ΤΕΠΑΚ, που είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να γίνει μια... έναν πλάνο. Αν θέλουν να μας συμβουλευτούν και εμάς, να τους βάλουμε σε μια γραμμή, υπάρχουν μορφωμένα παιδιά στο δωδεκάωρο. Θα γίνει μια εισήγηση σωστή, μια μελέτη, η οποία πιστεύω ότι για να σας δουν τα πράγματα. Μπορεί να είναι και πιο οικονομική για να σας δουν ορισμένα πράγματα. Όχι ούλα, αλλά σταδιακά. Θα έχει μια φόρμουλα να αυστηρεί. Ενώ τώρα φτιάχνει. Έναν πλάνο. Φτιάχνει έναν πλάνο, α πούμε, φτιάχνει μια αλφα κυβέρνηση, αλλάσει. Κάποια κυβέρνηση άλλη, μπαίνει άλλο, αλλάσει. Μα γιατί να και τα άτομα, κύριε Αγκουδάκη, δεν είναι μόνο τα πλάνα. Είναι και τα άτομα. Ναι, μα σίγουρα και τα άτομα, αλλά γιατί ανακατώνονται μέσα στον αθλητισμό. Εγώ είμαι 60 χρονών και είμαι αθλητής. Θα γίνω 100 μου, αν πάω στα 100 μου, και να είμαι αθλητής, ο τρόπος που σκέφτομαι. Διότι εξεγγελίζω... Φαίνεσαι πιο νεαρό. Εντάξει, ρε Βάκη, Χρήστο μου, αλλά μιλώ τώρα ότι μιλούμε ότι πρέπει πλέον να απαλλάξουμε τον αθλητισμό έξω από εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον αθλητισμό ή να προβληθούν μέσα του αθλητισμού ή να κάνουν business μέσα του αθλητισμού. Θέλει να κάνεις business, να σε πιο ίσιο. Εδώ και αν μου είναι ευκαιρία να σου πω κάτι και να συμπληρώσεις. Έγινε από τον πρόεδρο πριν λίγο καιρό σύσκεψη για τα κακά έχοντα στο ποδόσφαιρο. Και οι καλεσμένοι ποιοι ήταν. Και εγώ δεν θα κατηγορήσω κανένα. Εγώ θα πω ότι είναι στις θέσεις και φέραν το ποδόσφαιρο σε αυτήν την κατάντια. Εν τούτοι οι άνθρωποι είναι σε θέση να το βελτιώσουν, ρε Γιαννάκη. Να λύσουν τα προβλήματα, ρε φίλοι. Λέω, σε τους κατηγορώ. Αλλά στις θέσεις και αμέ και το ποδόσφαιρο είναι σε αυτήν την κατάντια. Πώς τους κάνεις, κύριε Πρόεδρε, για να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς, εμείς που ζήσαμε οι παλιοί για όχι μόνο 10 χρόνια, 20-30 χρόνια, είδαμε και παράγοντες, κάνουμε ένα συμπέρασμα, βλέπουμε και παράγοντες τώρα που έχουν εξουσία και πραγματικά διαρωτάσεις για ποιο λόγο είναι οι άνθρωποι, αφού δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό.
και μπορείς να τα πεις κιόλας δημοσίως, διότι μπορεί να παρεξηγηθείς. Όμως εκείνη, συγγνώμη, που έχουν την ευθύνη, πρέπει πλέον να πάρουν τα πράγματα σοβαρά, δηλαδή αν θέλουν να σάσει και η κοινωνία μας. Διότι το θέμα το ποδόσφαιρο είναι και κοινωνικό. Τώρα, αν έχουν σωστή παιδεία τα μωρά, αύριο να γίνουν σωστοί οικογενειάρχες, σωστοί εργαζόμενοι, σωστοί επιστήμονες. Είναι ένα απλό το θέμα ποιος είναι να πιάει το ποδάθλημα. Και δυστυχώς εμείς, ο Ελληνισμός, πρέπει πλέον να αρκέψει να σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, όχι μόνο στον αθλητισμό, σε όλα τα θέματα. Εγκρίμα. Εγκρίμα. Κύριε Αγγουλή, επειδή είμαστε και στο τελευταίο 20 λεπτό της συζήτησης μας, θέλω να, όπως γιατί έχουμε αρκετές ερωτήσεις εδώ για την κάρτα οπαδού και έχω και στο inbox που μου έχουν στείλει, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουμε. Η άποψη σας, κύριε Πανίκο, κάρτα οπαδού. Ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετά το φιλάθλο κοινό, την ομοσποδία, τον λόγο που δεν έρχονται οι οπαδοί στα γήπεδα. Πιστεύετε είναι ο κύριος λόγος που έχουν φύγει αρκετοί άνθρωποι από τα γήπεδα? Καταρχήν, εγώ είμαι ξεκάθαρος, γιατί το έχω πει από προπολού, το είπα πολλές φορές, είμαι υπέρ και φανατικός υπέρ της κάρτας φιλάθλου. Είναι ξεκάθαρη θέση μου και να σας το αποδείξω γιατί. Παντού, όπου πάεις, έχουν τα στοιχεία μας. Δηλαδή, τώρα η κάρτα φιλάθλου χρειάζει τα αρχικά δεδομένα του καθενός μας. Ακόμα και το κινητό που κρατούμε, σε στράφουν παντού. Άρα, ο μοναδικός λόγος που επηρεαστήκα είναι η προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα, για την προσωπική μου άποψη, είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι ο κορεσμός του από Ελίστα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούσε και στέφεται τον πρωταθλητής εύκολα ή δύσκολα. Ο δεύτερος λόγος ήταν η κακή πορεία πρώτιστα της Ομόνιας και η κακή πορεία της Ανόρθωσης. Βλέπουμε φέτος τα παιχνίδια, ειδικά των αυτών των ομάδων. Παρακολουθήστε την Ομόνια με πόσον κόσμο παίζει κάθε αγωνιστική στο γεμίτι. Μπράβο. Δέστε την Ανόρθωση χωρητικότητας 10.000. Η Ανόρθωση δεν παίζει κάτω με 7-8.000 κάθε αγωνιστική, γιατί πρωταγωνιστεί. Αν παίξει Ομόνια από ΕΛ ή από ΕΛ, δέτε τα παιχνίδια Απόλλων, Ομόνια, Απόλλων, Ανόρθωση. Αν εξαιρέσω λίγο την ΑΕΛ που το επίρασε πολλά πατριωτικά, δεν πάσει στα γήπεδα. Απόλλων γεμώνει την κερκίδα του, δηλαδή δεν είναι θέμα κάρτας φιλάθλου. Και πολύ σωστά υπάρχει κάρτα φιλάθλου. Αν θέλεις, κύριε, να σκοτώνεις και να ρίχνεις, γιατί έρχεσαι χασικλωμένος και πάσεις στο γήπεδο να δείξεις την μαγκιά σου, κάμε την αλλού και να συναντήσεις τον λόγο. Στο γήπεδο θέλουμε να δούμε οικογένειες, θέλουμε να δούμε παιδιά, γυναίκες, να πηγαίνουν οι οικογένειες στο Σαββατοκυριακό, να απολαμβάνουν ηλικιωμένους, να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο, το άθλημα. Αν είναι να το κάνουμε ζούγκλα, γιατί κάποιες, και στο κάτω-κάτω, οι οργανωμένοι ποιοι είναι για να έχουν λόγο να αποφασίσουν για το μέλλον? Υπάρχουν ομάδες και είναι υπολόγιστες ομάδες. Και υπάρχει κράτος και το κράτος έχει νόμους και πρέπει να τηρούνται οι νόμοι και η τάξη. Όποιον του αρέσκει, να μην πίνει στο κήπεδο. Εγώ βλέπω τους οργανωμένους της Ομόνιας και τους οργανωμένους της Ανόρθωσης. Τα δύο κλασικά παραδείγματα. Και οι δύο ομάδες γεμώνουν το κήπεδο. Ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο είναι θέαμα, κύριε Πανίκο. Και ο αθλητισμός, φίλε Θεόδωρα, είναι πολιτισμός. Και έτσι πρέπει να το σκεφτούμε. Όποιος φοβάται για τα προσωπικά του δεδομένα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να μείνει και εκτός γηπέδου. Αν θέλει να κάνει ζημιές, να βάλει φωτιές και να τραβά τη μαστούρα του για να κάνει το κέφι του, να το κάνει σπίτι του. Στα γήπεδα, εμείς θέλουμε να πιένουμε και να φεύγουμε και τα μωρά μας, και οι πατεράδες μας, και οι παππούδες μας,
και οι αθλητές, σώη και αυλαβής. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κύριε Αγκουράκη, δική σας άποψη είναι κάτω παντού. Συμφωνώ με τον Πανίκο. Όσον αφορά η κάρτα οπαδού, αφού έχουμε ταυτότητα, μπορείς να δείχνουμε την ταυτότητα μας και να μπαίνουμε στα γήπεδα. Η ταυτότητα είναι κάρτα προσωπικά δεδομένα. Όπου μπορείς να δείχνεις την ταυτότητα, αυτό είναι ευκάλαστο. Όποιος σου ζητήσει αστυνομία, οποιοδήποτε που νομικά έχει την εξουσία να το ελέξει, δείχνεις του πια, εν τύπε ζήσεις του τον αρκαδμό της τράπεζας σου. Εν το όνομα σου. Έγινε και μεγάλο ντούρος, γίνονται επεισόδια άσκοπα. Στα γήπεδα και πρέπει, συμφωνώ με τον Πανίκο, πρέπει να σταματήσουν τα πράγματα. Είναι ένα μέτρο ελέγχου για να αρκέψει ο κόσμος να σκέφτεται, ας πούμε, πιο σωστά. Είναι ένα άθλημα. Είναι ένα μέτρο, βασικά. Αλλά είναι και μεγάλο σούσουρο να θυμούμε είχαν αντιπαραθέσεις και οι πολιτικοί σε επίπεδο πολιτικό. Δεν χρειάζεται το πράγμα. Δεν μπορούσε να το χειριστεί μόνο, ας πούμε, επίπεδο Ομοσπονδίας και Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού τότε. Δεν έπρεπε να φτάσει το πράγμα σε θέμα υπουργού. Διότι είναι κάτι το σωστό. Ένα έλεγχο, ένα μέτρο. Κύριε Δαμιανού, η κύριε απόψη. Ναι. Έτσι από τα ίδια που είπαν τα παιδιά, είναι λογικά πολλά σωστά που μιλήσα. Εγώ θα το δω λίγο διαφορετικά. Είναι εφαντάστης των ηθοποιών να πάει μέσα στο θέατρο και να έχει 10 πλάσματα να σε δει πώς νιώθει, τι ψυχολογία έχει. Είναι κρίμα γιατί ο κόσμος έφυγε που τα είπε. Κάποιοι το ρίχνουν στην κάρτα φυλάθρου. Okay. Εγώ λέω ότι δεν είναι ο πρώτος λόγος η κάρτα φυλάθρου. Πρώτα απ' όλα είναι η διάλυση της μεσαίας τάξης. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα μέσα στην κοινωνία μας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Περάσαμε χρηματιστήρια, περάσαμε κουρέματα. Τώρα έρχεται ο κορονοϊός. Ο κόσμος χάνει τη δουλειά του. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και είναι ένας σοβαρός λόγος που έφυγε ο κόσμος από το γήπεδο. Μετά, έχω πάρα πολλά να πω. Δεν έχουμε χρόνο. Αλλά έναν απλό παράδειγμα. Η ΑΕΚ έκαμε ένα γήπεδο στολίδι. Εντάξει, έκαμε ένα γήπεδο στολίδι. Πόσο χιλιάδο, ρε Θεοδωρέ, 7-8 χιλιάδο. 7.000. Πότε μπορεί η ΑΕΚ να το γεμίσει, πότε μπορεί να γεμίσει η ΑΕΚ 7.000 φιλάθλους. Μέχρι στιγμή πιο ψηλό. Πότε. Ναι. Το πιο πολύ που μαζεύει είναι 4.000. Στην Αγγλία η Λίβερπουλ μπορεί να κάνει ένα γήπεδο με ακόμα 30.000 φιλάθλους παραπάνω. Μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν το κάνει. Η προσφορά πάντα να είναι πιο μικρή από τη ζήτηση. Για να έχω εγώ, τη δύναμη να κάνω ό,τι θέλω. Έφερες κύριε να έρχεσαι έφυγες, έχει άλλους 10.000 και περιμένουν waiting list να πιάνουν το διαρκείας τους. Τα γήπεδα μας για τον τόπο μας είναι μεγάλα. Είμαι η ΑΕΚ και παίρνω 3.000 κόσμο. Φαντάστε να έχει ένα γήπεδο των 3.000 και 2 για τους φιλοξενούμενους. Ήταν να τους βουρούν, ήταν να πιένει ο καθένας να πιέει το εισιτήριο του, διότι μετά σε ένα παιχνίδι δεν θα βρει. Και τούτο είναι κάποιες σκέψεις στο Τσίριο. Γιατί να πάω στο Τσίριο να το ποδόσφαιρο. Γιατί να πάω στο Μακάριο. Αδοκούμε να δώσουμε λίγο στο λόγο του κύριο Μανίκο. Κύριε Μανίκο. Βεβαίως. Ναι, εντάξει, υποτίθεται η ερώτηση ήταν για την κάρτα φιλάθλου και εγώ ξεκαθάρισα το θέμα. Αλλά τούτο που λέει ο Χρήστο. Όμως θα συμφωνήσω με τον Χρήστο ότι κάποιος είπε να πάμε, γιατί να πάω στο Μακάριο. Επίεται στο Μακάριο την τελευταία φορά να παρακολουθήσετε παιχνίδι. Εντάξει, είναι παραδείγμα. Ναι, και είδαμε τι συμβαίνει. Ακριβώς. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το Παπαδόπουλος, το ξέρω εγώ, το Γκάσιπι εννοείται, δηλαδή στο Τσίριο είναι πλέον γήπεδο για να παίζετε σύγχρονο ποδόσφαιρο το 2020. Είμαστε σοβαροί. Ψάχνετε εδώ και χρόνια να χτίσει ένα καινούργιο γήπεδο. Είπε και ο Γιάνκος ότι τα έξοδα που κάναμε τα τελευταία χρόνια χτίζαμε πιο γήπεδο, ας πούμε.
Δηλαδή, μπορεί και αλλήμωνο, ας πούμε, να έχουμε γήπεδα πλέον. Επήγαινε άλλη φορά η ανόρθωση μέσα, ξέρω εγώ, και είπε μας ότι μούρια το air condition και γίνει και ολόκληρο το μεσανατολικό, ας πούμε, γιατί ήβραμε ένα γήπεδο με 45 βαθμούς και αντί να σταθούν στο πρόβλημα και να το λύσουμε και να πούμε ναι, έχει δίκιο ένας προπονητής μιας ομάδας που λέει να το διορθώσουμε. Προσπαθούσαμε να ψάχνουμε δικαιολογίες και να ψάχνουμε, ξέρω εγώ, για να καλύψουμε τα λάθη μας, ας πούμε, και γίνει και ολόκληρο σάλος, ας πούμε. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να γίνουν γήπεδα σύγχρονα, να προσελκύει οικογένειες, να προσελκύει ασφαλισμένα γήπεδα. Να μπορεί ο άλλος να πάει να κάτσει το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά του και να θεωρείται μία, όπως πάμε, ξέρω εγώ, στην παραλία να περάσουμε 2 ώρες στην παραλία με τα μωρά μας, με την οικογένειά μας, να πάμε στο γήπεδο, να απολαύσουμε θέαμα, να χειροκροτήσουμε και να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να ξαναπάμε, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, τις σύγχρονες. Σωστό. Τις ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς, δεν είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως θέλουμε να το λέμε, σε πολλά πράγματα, αλλά αφού μιλούμε για το ποδόσφαιρο, δεν είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε κάτι άλλο. Και η εικόνα μας και ο τρόπος που τα λέει όλα. Κύριε Πανίκο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θέλω να κάνω ένα ερώτημα για όλα αυτά που είπαμε, για όλα αυτά τα προβλήματα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Το ερώτημα το δικό μου είναι, εφόσον τα γνωρίζουν και αυτοί που έχουν τις καρέκλες και τις θέσεις, γιατί δεν αλλάζουν κάτι στο ποδόσφαιρο να το κάνουν καλύτερο, αφού το ποδόσφαιρο είναι πολιτισμός. Ο λόγος πρώτα σε εσάς και μετά να πάμε στον κύριο Γιάννη Αγκουδάκη και στον κύριο Χρήστο Δαμιάνο. Κύριε Πανίκο. Δεν ξέρω αν μ' ακούει ο κύριος Πανίκος. Κύριε Δαμιανού, εσείς μ' ακούτε? Ναι. Να δώστε μου εσείς μια απάντηση μέχρι να δούμε με τον κύριο Πανίκο, αν μας ακούει. Δεν υπάρχει προγραμματισμό, ρε Θεόδωρε μου. Είναι όλα στην τύχη. Αφήσαμε τα πάντα. Ξεκινώντας από κάτω, πηγαίνοντας πάνω, ξεκινώντας από πάνω, κατεβαίνοντας κάτω, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς όραμα, χωρίς στόχους. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, τα ίδια προβλήματα επαναλαμβάνονται. Δεν βλέπουμε βελτίωση, δεν ξέρω γιατί. Διότι κάποια άτομα βολεύονται με αυτήν την κατάσταση. Αν ήταν καθαρά τα πράγματα, σίγουρα αυτοί που είναι τώρα μέσα δεν θα ήταν. Και διατηρούν αυτόν τον κατεστημένο, διατηρούνται αυτές οι καταστάσεις. Όλος που λέει ο φίλος μου Γιαγκουδάκης πρέπει να ξέρει, στο Τσίριο να λέω πως είναι η ίδια επιτροπή που ήταν πριν 40 χρόνια. Για όνομα του Θεού, ο κόσμος πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο, θέλουμε ευημερία, θέλουμε ο λαός μας να περνά καλά. Γιατί εμείς είμαστε πολίτες δεύτερης επιλόγης. Θέλουμε τα μωρά μας, τα εγγόνια μας να κάνουν προπόνηση σε ένα γήπεδο που ένεχε να κάνουν έναν ντους και παίρνουν τους οι μανάδες ρούχα να αλλάξουν, να πάει γρήγορα στα φροντιστήρια, να προλάβουν τα φροντιστήρια. Πώς θα κάνουμε παίχτες? Πώς θα χαρούμε τον αθλητισμό, αυτόν τον οποίο προσφέρει για την υγεία μας, πώς θα το χαρούμε? Όλα γίνονται τυχαία για να πούμε ότι υπάρχουν. Δεν γίνονται πάνω σε σωστές βάσεις. Και εγώ πραγματικά και οι φίλοι που τους γνωρίζω αρκετά καλά, λυπούμαστε πραγματικά που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και κάνουμε το για να μηδενίσουμε τα πάντα. Κάνουμε το γιατί πονούμε, γιατί ενδιαφέρει μας ο συνάνθρωπος μας, ενδιαφέρει μας η πατρίδα μας. Και θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά, όχι να πηγαίνουμε πίσω βήματα συνέχεια. Κύριε Πανίκο, δεν σας ακούω πριν. Κύριε Πανίκο, νομίζω έχουμε ένα προβληματάκι. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Θεόδωρε, ακούεις με? Ναι, σας ακούω. Το σχόλιο σας για το ερώτημα που έχω κάνει.
Να μου ξαναπείτε το ερώτημα, διότι δεν σας άκουσα εγώ. Το ερώτημα μου είναι, κύριε Πανίκο, εφόσον αυτοί που κατέχουν τις καρέκλες βλέπουν αυτά τα πράγματα, τα γνωρίζουν, τα ακούνε συχνά, γιατί δεν κάνουν κάτι να τα αλλάξουν? Ναι, κύριε Πανίκο. Κύριε Αγκουδάκη, πέστε μας εσείς το δικό σας σχόλιο μέχρι να, είναι, να ελέξουμε τη σύνδεση με τον κύριο Πανίκο. Νομίζω ότι και που ας πούμε τις καρέκλες, όπως αναφέρετε εσείς, είναι νουλί που κατέχουν ορισμένα πράγματα. Απλώς ακούς. Είναι ένα θέμα τεράστιο, θέλει ένα προγραμματισμό σωστό. Πρέπει να τα χωρίσεις τώρα τα πράγματα σε 4, 5, 6 μεγάλα κεφάλαια, να γίνουν ορισμένες αναλύσεις και έστω να συνδεθούν σωστά. Γιατί τώρα τα πράγματα για να γίνουν είναι το θέμα είναι οικονομικό σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή για να είναι πιο συγκεκριμένος πρέπει να συσταριστεί κάπως το σωματείο, τα σωματεία, να δεις τις ανάγκες του Κυπριακού ποδοσφαίρου, να τις κοστολογήσεις, να γίνουν αυτό σωστά. Η προπονητική να αλλάξει, να μπουν οι αρμόδιοι, οι τεχνικοί, λέω, να μιλήσουν, όχι οι παράγοντες, οι τεχνικοί, να συνδεθούν σταδιακά, να βρεθούν οι πόροι, οι οικονομικοί, μακροχρόνοι, γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη, να γίνουν αυστηροί κανονισμοί, να μην εμπλέκονται οι πολιτικοί με στην κατάσταση τούτη και να αλλάξουν ορισμένα δεδομένα συνέχεια, για να μπορέσει να γίνει μια σταθεροποίηση του όλου προγράμματος, της όλης μελέτης, και να γίνονται σταδιακά, σιγά-σιγά, να ανακατωθεί το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή κομμάτια-κομμάτια. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς προσπαθούμε, δηλαδή τούτοι που διηγούνται το ποδόσφαιρο βασικά, τέτοιες ομάδες, είπε η UEFA. Ούτε ξέρει κανένας να πούπε η UEFA. Και δεν σημαίνει η UEFA είπε σου, κάμε τούτο και να το κάνεις. Η UEFA λέει μια εισήγηση και επίκειται στις αρμόδιες ομοσπονδίες να διαχειριστούν τα πρωταθλήματα και τα προβλήματα όπως θέλουν. Τα οικονομικά που έρχονται από την UEFA ή από τη FIFA ή άλλους πόρους πρέπει πλέον να είναι πάρα πολύ ελεγχόμενα. Ελεγχόμενα και από την κυβέρνηση, που τα ίδια τα σωματεία. Δηλαδή ένα σωματείο το οποίο είναι μέλος της ομοσπονδίας και είναι μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας, βασικά, πρέπει να έχει λόγο. Πού πάνε τώρα τα λεφτά, τα εκατομμύρια, που διαχειρίζεστε εσείς η Επιτροπή της Ομοσπονδίας? Δεν σημαίνει δηλαδή, επειδή είμαι μικρό σωματείο, δεν έχω λόγο ή να ενημερώνομαι για τα εκτενόμενα του Κυπριακού ποδοσφαίρου και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση της κατάστασης, διότι το λυπηρό είναι, όπως είπατε προηγουμένως, έχουμε ταλέντο, υπάρχει υλικό να το ψάξεις, να το καλλιεργήσεις και είναι εύκολο να γίνει στην Κύπρο. Είναι εύκολο να γίνει το επίπεδο και όλα να γίνουν σε χρόνο μηδέν, όταν αρκέψουμε δουλειά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σωστό, εμπίουν σοβαροί άνθρωποι μες στον αθλητισμό. Εντάξει, σε 5-10 χρόνια μπορεί να αλλάξει η κοινοτροπία μας και η κουλτούρα μας και πολλά άλλα πράγματα δεδομένα, διότι είναι κρίμα. Εμείς τι κάνουμε, είμαστε στο τέλειο τα πράγματα που κάνουμε στην Κύπρο. Και ας πω έτσι και σε τύπο αστείο για να καταλάβετε τι εννοώ. Που το 60 που γίνηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, που φύγανε οι Εγγλέζοι, στη Λεμεσό, είναι 4-5 κτίρια, ή το διοικητήριο, α πούμε, η αστυνομία, η τετράγωνη, ή ξέρω εγώ, ή το δημαρχείο που φέρεται έτσι και όμορφο τη Λεμεσού. Εσά θυμάστε, περάσατε με πόσα χρόνια, 60-70 χρόνια, χτίσαμε τίποτε μέσα στη Λεμεσό η κυβέρνηση? Κανένα χτίριο, τίποτε. Δεν υπάρχει τίποτε. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλε κατηγορίε, στι άλλε πόλει. Γιατί εγκρίμα, εγκρίμα με το Θεό, εγκρίμα πραγματικά. Χωρίς όραμα ακριβώς, και στόχος, δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει chance. Εγώ πιστεύω ότι με όραμα... Να σε διακόψω, Πανίκο μου. Και εκτός που τούτα ουλά, έχουμε και το πρόβλημα της πατρίδας μας με τους Τούρκους.
το οποίο εστενέψαν τα περιθώρια. Έχουμε τεράστια προβλήματα σαν ελληνισμό. Δηλαδή, και εγώ δεν ρωτούμε, υπάρχει τόσο ταλέντο, μυαλά, υπάρχουν πολλοί φοιτητές, πανέξυπνοι, και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ, με αράπαιδια που βλέπεις έρχονται σπουδασμένοι που στο εξωτερικό, που έχουν μυαλό, έχουν όραμα. Και αφήνουμε τους τα μέσα στάθμους και κάνουμε εμείς τους έξυπνους. Εντάξει. Εγκρίμα, πραγματικά εγκρίμα. Και πρέπει τούτα όλα να τα σάσουμε, διότι εμείς η παλιά γενιά φύγαμε πάρα πολλά κακά για τη νέα γενιά. Και πρέπει να τους δώσουμε τουλάχιστον που τα λάθη μας στις σωστές κατευθύνσεις. Υπάρχουν πιο έξυπνοι από εμάς. Να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, ούτως ώστε η πατρίδα μας πλέον να αρκέψει να δουλεύει. Και είναι εύκολο γιατί είμαστε λίγοι σε πληθυσμό. Αν είμαστε σε πολύ πληθυσμό η Κύπρος, θα είχαμε τεράστια προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Πανίκο, ο λόγος σε εσάς. Δεν διαφωνώ καθόλου. Κατάλαβα την ερώτηση από τις απαντήσεις στον συναδελφό. Εγώ απλά λέω το εξής, ότι θέλει όραμα. Για να έχεις έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θέλεις καινούργια στάδια, καινούργια γήπεδα, καινούργιες εγκαταστάσεις, ξεκινάς από τις ακαδημίες, σωστά. Ξέρετε ότι στο εξωτερικό οι ακαδημίες λειτουργούν και πρωί και απόγευμα. Τούτο είναι εξυπακούει πρωινά και απογευματινά σχολεία. Με νεαρούς προπονητές. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όμως, είπε και ο Γιαγκουδάκης, είμαστε ένα μικρό νησί. Είναι εύκολο να καταφέρεις πράγματα. Εννοώ να χτίσεις καινούργιες δομές στον αθλητισμό, στον πρωταθλητισμό. Ένα να κάνεις αθλητισμό, ένα να κάνεις πρωταθλητισμό. Αλλά για να κάνεις πρωταθλητισμό, θα πρέπει να παρέχεις στο ταλέντο και είναι τα facility που πρέπει για να τον φτάσεις από το να κάνει αθλητισμό στο να κάνει πρωταθλητισμό, να γίνει πρωταθλητής. Δεν είναι απλά τα πράγματα, όμως, όπως είπε και ο Γιάνκος, πολύ σωστά, υπάρχουν τεράστια μυαλά στον τόπο μας, νέους ανθρώπους, με πολύ μυαλό και σε τεχνολογία, αλλά και σε διάφορα άλλα θέματα, σε προπονητική, σε πολλά πράγματα που άμα τα ενώνεις και κάνεις σύγχρονο ποδόσφαιρο, και πιστεύω ότι με όραμα αλλάζει στόχος και με σωστό προγραμματισμό μπορούμε να φτάσουμε πάρα πολλά ψηλά, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι οι ομάδες έχουν παίξει ήδη στο Champions League με μεγαθύρια και έχουμε κερδίσει ομάδες με τεράστια νούμερα προϋπολογισμού εκατομμυρίων, που τούτον μπορεί να ξαναγίνει μέσα από σκληρή δουλειά και σωστό προγραμματισμό. Επειδή είμαστε και στα τέλη της εκπομπής μας, να ξεκινήσω από εσάς, που έχετε και τον λόγο, το δικό σας μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσω της εκπομπής ποδόσφαιρων από τα Παγιά. Εντάξει, το μήνυμα είναι να είναι προσεκτικός, ιδιαίτερα τώρα με την άρση των μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Εννοείται ότι θα πρέπει να τηρούμε τους κανονισμούς, να κρατάμε τις αποστάσεις μας, να συντηρούμε τους εαυτούς μας, να έχει ο κόσμος όλος την υγεία του. Ευχή όλων είναι να επανέλθουμε πίσω στην καθημερινότητα μας, γιατί κακά τα ψέματα στερηθήκαμε το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, στην ελευθερία αυτόν τον μήνα, και σίγουρα όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικά είναι κάποια μικρά πράγματα της ζωής, που στο τέλος της ημέρας όμως έχουν τεράστια σημασία. Ευχαριστώ εσένα, Θεόδωρε, για την ευκαιρία, αλλά και το ΤΕΠΑΚ για την ευκαιρία που μας έχετε δώσει, έστω και από με τα μέσα της τεχνολογίας, να έρθουμε κοντά με τον κόσμο. Εύχομαι στον αρχηγό, τον Γιάνκο, γιατί για μας μπορεί να είναι του καιρού μας, αλλά ο Γιαγκουδάκης για μας ήταν ο αρχηγός μας στην εθνική ομάδα.
όλοι τον αποκαλούμε αρχηγόν, έτσι τον φωνάζουμε. Από σεβασμό, μπορεί να μην υπήρξε τον αρχηγό μας στην εθνική ομάδα. Μεγαλώσαμε με τον Γιανγκουδάκη, παίξαμε με τον Γιανγκουδάκη. Είναι τιμή για μένα τουλάχιστον που είχα έναν αρχηγό όπως τον Γιάνγκο Γιανγκουδάκη στην εθνική ομάδα και ως αντίπαλο. Ευχαριστώ τον φίλο τον Χρήστο για χρόνια. Ο Χρήστος, εντάξει, προπονητής, εγώ τον έζησα της ΑΕΛ, ουσιαστικά ως αντίπαλο, για έτσι, χρόνια έτσι, με την ΑΕΛ. Ένας εξίσου σημαντικός άνθρωπος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σίγουρα το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει από τον καιρό το δικό μας. Είναι πιο επαγγελματικό, είναι πιο σύγχρονο. Έχουν μπει καινούργιοι μεθόδοι και σε προπονητική αλλά και σε φυσική κατάσταση, ακόμα και τα οικονομικά. Δεν έχουν καμία σχέση με το δικό μας καιρό. Όμως, θέλω να πιστεύω ότι έχουμε αφήσει το λιθαράκι μας ο κάθε ένας από το πόστο του και με την ομάδα του και εγώ πραγματικά χαίρομαι που αυτή την μικρή περίοδο τώρα που στερηθήκαμε και χρησιμοποιήσαμε όλη την τεχνολογία έχουμε παρακολουθήσει αγώνες παλιές δεκαετίες, έχουμε δει φωτογραφίες παλιών ποδοσφαιριστών και πραγματικά εγώ ας πούμε νοσταλγώ αυτής της περίοδου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτή την περίοδο ασχοληθήκαμε λίγο με το παλιό ποδόσφαιρο του καιρού μας και απολαύσαμε όμορφες στιγμές. Κλείνοντας, εύχομαι ξανά υγεία σε όλον τον κόσμο και ευχαριστώ το ΤΕΠΑΚ που είμαι μια από τις επιλογές να έρθω σε επαφή με τον κόσμο για να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Θα είναι ευχαρίστηση μας, κύριε Πανίκο. Και θα είναι ευχαρίστηση μας, κύριε Πανίκο. Θα φύγει την Πανεπιστημίου και σίγουρα με συνεργασία ξανά με το Γραφείο Αθλητισμού και με το σταθμό, το κατέδιο, να σας έχουμε ξανά κοντά μας. Κύριε Χρήστο Δαμιανού, το δικό σας μήνυμα στον κόσμο της Κύπρου και στον κόσμο που παρακολουθεί η υπόδοση. Θέλω να με τη σειρά μου να ευχαριστήσω εσένα, Θεόδωρε, να ευχαριστήσω τους φίλους και να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολλά που μιλήσαμε, που η τεχνολογία μας έδωκε την ευκαιρία να μιλήσουμε και οι δύο ήταν εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, πραγματικά από τους καλύτερους που πέρασαν από τα κυπριακά γήπεδα. Πάντα τους εκτιμούσα, πάντα τους αγαπούσα. Το ίδιο νιώθω και τώρα για αυτούς. Ελπίζω αυτή η πανδημία που περνούμε να μας δώσει κάποια μηνύματα. Να γίνουμε πιο ανθρώποι, να μην είμαστε άπλιστοι, να ευγνωμονούμε αυτά τα οποία έχουμε και να τα εκτιμούμε. Να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους για έναν καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιανγκουδάκη, ο λόγος σε εσάς, το δικό σας μήνυμα. Θεωρή μου, σε ευχαριστώ που μας έδωσες την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Πανίκο και τον Χρήστο. Τα είπαν πάρα πολύ καλά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι άνθρωποι που είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου, εμένα προσωπικά. Είναι αγνοί αθλητές, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Όσον αφορά με την πανδημία, η κυβέρνηση πιστεύω χειρίστηκε πάρα πολύ καλά μέχρι σήμερα τα πράγματα. Όμως πρέπει να είναι πάρα πολύ πιο αυστηρή όσον αφορά τα ομαδικά αθλήματα και για τα σχολεία. Πρέπει να κάνει υπομονή περισσότερη. Ας δει το κομμάτι του οικονομικών της επιχειρήσης, όμως επειδή έχουμε να κάνουμε με νεαρούς αθλητές, ομαδικά αθλήματα, σχολεία, η κίνδυνη είναι ακαδημίες, η κίνδυνη είναι περισσότερη και οφείλει να τους προστατεύσουμε, να κάνει αλλολήνη υπομονή. Είμαστε στη διάθεση του ΤΕΠΑΚ, πιστεύω και εγώ και ο Πανίκος και ο Χρήστος. Όποτε μας χρειαστείτε μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και έξυπνοι φοιτητές που θα αναλάβουν μελλοντικά το μέλλον της Κύπρου και τα πόστα. Είμαστε στη διάθεση τους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εγώ τον καθένα προσωπικά που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να πραγματοποιήσω αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Ήταν πολύ επικοδομητική για μένα. Είναι τιμή μου
που κατάφερα να συζητήσω με τρεις παλέμαχους ποδοσφαιριστές προπονητές τα προβλήματα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Εννοείται ότι σίγουρα τα σχέδια και τα δικά μας αλλά και του Γραφείου Αθλητισμού είναι να οργανώσουμε από κοντά, ελπίζουμε την επόμενη φορά, ακόμα μια συζήτηση ή ένα σεμινάριο, δεν ξέρω πώς θα το σκεφτούμε, για να προσφέρουμε στο πανεπιστημιακό κοινό και όχι μόνο τις δικές σας απόψεις και συμβουλές. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Ευχόμαστε να επιστρέψουμε όλοι ξανά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια. Αντίο. Γεια σου, Χρήστο μου. Γεια σου, Πανίκο μου. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Πανίκο. Γεια χαρά. Γεια χαρά.